κατά πάσα πιθανότητα. Πατρίδα μου μικρή, τυφλή πατρίδα, μεγάλωσες απότομα και πρόωρα. Κρασί γλυκό, κρασί πρωτού να πιεις του μίδα. Λαβώθηκες και μπήκες στα λασπονέρα. Πατρίδα μου, κουράγιο και αντοχή. Πετρώσανε τα χρόνια απ' την... Καλησπέρα, καλό απόγευμα, Τετάρτη. Πότε περνάνε οι μέρες, πότε ήταν μια Τετάρτη, πότε ήρθε η άλλη Τετάρτη. Ούτε το κατάλαβα πώς πέρασε. Βέβαια τόσες εκδηλώσεις που γίνονται στη Νέα Σμύρνη, τι να πρωτοπρολάβεις, τι να πρωτοακολουθήσεις, τι να πρωτοκάνεις και τι να πρωτοενημερώσουμε και να πούμε. Ξεκίνησα με τον Αντώνη, το Βαβούκα και το Μεταναστεύσεις, γιατί ο Αντώνης είναι και φίλος μας, τον είχαμε φέρει και εδώ. Είναι ένας μουσικός που είναι στην Κρήτη και είχε έρθει μόνο και μόνο για την εκπομπή. Και είχαμε και τεχνικό πρόβλημα. Και όλο βγάζει ωραία τραγούδια και επαναστατικά και είναι και μέσα στα πράγματα. Ναι. Και γι' αυτό ξεκινάω έτσι μαζί του και τον τιμώ. Αντώνη, την αγάπη μας και τη φιλία μας. Σήμερα έχω τη φίλη μου την Νότα, την αγαπημένη μου φίλη. Καλησπέρα, που μου είπε παιδιά ότι θα πολιτευτεί και θα μας τα πει τα νέα. Και το φίλο μας τον Κώστα. Και μόνο που σε λένε Κώστα, σ' αγαπάμε, λέει στα νήσι, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Για να το θα λέει, τα πούμε στην πορεία. Για να το λέει η Κατερίνα. Κάτι ξέρει το Κατερίνα. Λοιπόν, εγώ πριν να ορίστε, όλο για Αντώνηδες θα μιλήσω σήμερα, γιατί ξεκίνησα με τον Αντώνη τον Βαμβούκα, αλλά θα συνεχίσω να σας κάνω μια πρόσκληση που θα πρέπει να πάμε στον Αντώνη το Φιλιππαίο. Το φίλο μας τον Αντώνη το Φιλιππαίο που θα κάνει την παρουσίαση του βιβλίου που είχε πει ότι θα κάνει και τέλει δεν πρόλαβε να την κάνει, γιατί ήταν με τα Τέμπη, την ακύρωσε τότε την παρουσίαση της ποιητικής του συλλογής, και θα γίνει την Κυριακή 14 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, γιορτή της ημέρα της μητέρας. Α, είναι και η γιορτή της μητέρας 14 Μαΐου. Α, μπράβο βρε Αντώνη. Και μας περιμένει όλους, βέβαια, να τον τιμήσουμε με την ποιητική του συλλογή στο παλιό Φάληρο, στο πολύχωρο του Δημαρχείου του παλιού Φαλήρου, την Κυριακή. Εξαιρετικά. 7 η ώρα το απόγευμα, είναι μια πολύ καλή πρόταση. Θα έχει, τώρα δεν βλέπω και τα γράμματα καλά, θα είναι εκεί ο Δήμαρχος του παλιού Φαλήρου, ο κύριος Γιάννης Φωστηρόπουλος. Θα είναι υπεύθυνη των Δημοτικών Βιβλιοθήκων η κυρία Μέρη Τρίφωνα, οι εκδόσεις Κάκτος, θα τραγουδήσει μια τενόρος, ξέρω, και είναι νομίζω μια πολύ καλή πρόταση για την Κυριακή. Θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί. Και βέβαια κάτσα να πω και για μια άλλη μου φίλη που είναι μια άλλη παρουσίαση πάλι, που η κοπέλα ήρθε εδώ, παρουσιάσαμε την ποιητική της συλλογή, η φίλη μου Ιωάννα Ιπέτσα. Μπράβο, είναι και δικιά σου φιλενάδα. Την γνωρίζω την Ιωάννα. Λοιπόν, η Ιωάννα είχε κάνει μια πάρα πολύ πετυχημένη παρουσίαση στην Ένωση Λογοτεχνών και ξανακάνει μια επανάληψη το Σάββατο 13 Μαΐου, 8 η ώρα, στο Straight Cafe. Μπράβο. Είναι στην Ανδρέας Λεοντάκη 41, στην πλατεία Ημιτού. Ιωάννα Ιπέτσα, να είμαστε και εκεί. Λοιπόν, και τώρα να καλωσορίσω τα φιλαράκια μου. Καλώς ευρήκαμε. Αγάπες μου, λοιπόν, πάμε. Κωνσταντίνος Καραμάνης. Καραμάνης Κωνσταντίνος. Και η Νότα μου. Παναγιώτα Κουλίτσι. Κουλίτσι. Παναγιώτα η Κουλίτσι. Η φίλη με λένε Νότα. Νότα, τι λέμε. Να ξεκινήσουμε από τη Νότα, που είναι φυσικά και το κορίτσι και της δίνουμε βέβαια την πρωτιά.
Ντότα, πες μας δύο πράγματα έτσι για σένα και πες μου και τι ήταν αυτό που εγώ σε είχα τροπαλούλα, πιο ισοστραφή. Και ισοστρεφής, αυτό δεν αλλάζει. Θα σου πω. Καταρχήν, εσύ με ξέρεις, είμαι κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, μένω 47 χρόνια στο Παλαιό Φαλήρο. Πιο κοντά από την καρακλίτσα σου, ναι. Είμαι παντρεμένη, μητέρα ενός παιδιού στην εφηβεία 14 ετών. Δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθούμε. Ιδιωτική υπάλληλος, τον ελεύθερο μου χρόνο γράφω βιβλία, έχω εκδώσει. Έχουμε ένα πει ότι θα και εκείνη εντωμεταξύ. Ναι, δηλαδή γι' αυτό λέω ότι μάλωσα τώρα και τις λέω σε ξεροσοστρεφείς. Γιατί και ο σύζυγος είναι ποιητής και έχει κάνει 3-4 συλλογές και έχουμε πει ότι θα έρθει και τέλει ένα χρόνο το λέμε. Θα έρθουμε μαζί. Και είμαστε γείτονες, δηλαδή έλεος. Θα έρθουμε μαζί. Και το μωρό μου εδώ πέρα που το παρακαλώ και μου ντρέπεται και μου λέει ντρέπομαι. Είναι ισχύ. Για να σε δω τώρα. Εντάξει. Για να δω τώρα που είναι στον αέρα. Αυτό. Αυτό. Και γράφουμε και βιβλίο που θα το παρουσιάσουμε. Θα το παρουσιάσουμε. Τι ήταν εκείνο που σε έκανε, τι σε έκανε. Θυμάμαι όταν σου είπα καλά πώς. Μου είπες ένα πολύ ωραίο. Μια ωραία πρόταση. Εγώ πήγα και τους βρήκα. Εγώ πήγα και τους βρήκα. Εμένα δεν μου φαίνεσαι ένα άτομο που μπορεί έτσι να πολιτευτεί, που να ασχολείται με αυτά. Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα. Για πες μου έτσι όλη σου τη σκέψη. Θα σου πω. Πήγαινα βόλτα στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου μαζί με μια συγγενή μου. Αγκάζε. Και βλέπουμε μια φωτογράφηση που γινόταν εκεί στο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο από κάτω. Και της έκανε εντύπωση και μου λέει να ρωτήσουμε τι φωτογράφηση είναι αυτή. Κι εγώ θα ρωτάω. Ναι. Και έτσι όπως ρωτάμε, μας λέει μια κυρία ότι είμαστε από το κόμμα Νίκη. Δεν το είχα ξανακούσει. Λέω κόμμα Νίκη. Παίρνω αμέσως τον σύζυγό μου και του λέω σε παρακαλώ, επειδή είμαι στη δουλειά, μπες μέσα στο ίντερνετ και δες ποιο κόμμα είναι το Νίκη. Μπαίνει λοιπόν. Και πηγαίνοντας στο σπίτι. Πρέπει να με ρώταγες, τον ήξερα εγώ από πέρυσι με είχε πλησιάσει ο κύριος Νάτσιος. Α. Είχα πάει που σου λέγα. Ναι, δεν το γνώριζα. Και πηγαίνω στο σπίτι μου, είχε στείλει το σύνδεσμο στο ίντερνετ, μπαίνω μέσα, διαβάζω και ένιωσα ενστικτοδός, χωρίς να διαβάσω πολλά, ότι κάτι καλό συμβαίνει εδώ. Ήταν ένστικτο, ειλικρινά σου μιλάω, γιατί εγώ κινούμαι πολύ με το ένστικτο. Και λέω κάτι καλό συμβαίνει εδώ. Οπότε μπήκα μετά από λίγες μέρες, διάβασα τις θέσεις του κόμματος. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ κοντά στο σκεπτικό το δικό μου και την ιδιοσυγκρασία τη δική μου. Είδα αποτελείται από πολύ απλούς ανθρώπους, καθημερινούς εργαζόμενους, αγωνιστές, οικογενειάρχες. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν ήταν δηλαδή με πολιτικούς που έχουν φθαρεί στο χρόνο, ήταν απλοί άνθρωποι, καθημερινοί ναι, σαν εμάς. Έτσι σε συγκίνησε το κόμμα. Βέβαια. Εσύ όμως δεν είσαι ένας άνθρωπος που να πω ότι έχεις ξανασχοληθεί με δημοτικά, ποτέ, με κάτι. Ποτέ. Το τόλμησες όμως να βάλεις το όνομά σου. Δηλαδή ναι. Δεν είναι ότι είπες α, ένα ωραίο κόμμα, ας πούμε, όπως το είδα εγώ. Και ναι, μεν τους πλησίασα και ναι, μεν μπορεί να έχω πίσω στο μυαλό μου ότι να τους ψηφίσω. Κατάλαβες. Όχι όμως να συμμετέχω, καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μπορεί να σηκώσω το χέρι μου και να πάρω τηλέφωνο. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο στα γραφεία στα 2:10, το σηκώνει ένας ευγενικός κύριος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, να με συγχωρεί πολύ γι' αυτό. Και μου μίλησε για το κόμμα, μου είπε ότι μέσω καραντίνας το 19 πρώτο ξεκίνησε. Μου είπε από ότι τότε, ναι. Δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα. Μου είπε και δύο λόγια. Εγώ μου πάνε να μην προωθούμε πολύ το ορθό, το ότι είναι με την Ορθοδοξία, γιατί πάει μπούμερα και μπήκα και σε κάτι ομάδες θρησκευτικές. Και κάπου θα γυρίσει μπούμερα αυτό. Είναι πατριωτικό το κίνημα. Κοίταξε, δεν είμαστε χριστιανικό κόμμα. Μπράβο, δεν είμαστε καν κόμμα. Κόμμα. Είμαστε μια κίνηση, ένα κίνημα. Ναι. Μια παράταξη. Γιατί το κόμμα από μόνο του είναι κάτι που είναι λίγο, είναι ένα κομμάτι. Εμείς δεν είμαστε ούτε αριστεροί ούτε δεξί. Τώρα έχουμε βγει στις δημοσκοπήσεις λίγο ανεβασμένοι και αρχίζουν και λένε ότι είμαστε κατευθείαν ακροδεξί. Ακούστε δεν τώρα είμαστε, τι γίνεται. Δεν είμαστε ούτε. Θα σου πω για την εμπούμερα. Περίμενε γιατί να και σου εμένα, πω λίγο ναι. Για το χριστιανισμό. Όχι, μα είναι κακός, μα προωθεί η κυρία αυτή. Εγώ δηλαδή θέλω να την πάρω τηλέφωνο αυτή την κυρία. Πρώτον, να βγάλει τη φωτογραφία που έχει γιατί μοιάζει σαν χειρουργημένη τραβεστή.
Και δεύτερον, να βγάλει ότι είναι ανιψιά του Παΐσιου. Δηλαδή, θα τρίζουν τα κόκαλα του Παϊσίου. Εντάξει, θα μας γελάσουν όλοι οι αντίχριστοι, όλοι που δεν πιστεύουν. Παιδιά, γυρνάει μπούμεραγκ, θα γυρίσει μπούμεραγκ αυτό. Δηλαδή, ήθελα να την πάρω αυτή την κυρία και να της πούμε όλο το σεβασμό. Σ' αγαπώ, γυναίκα γλυκιά, καλή μου κυρία. Διόρθωσε τη φωτογραφία σου, γιατί φαίνεται σαν να είναι ένας άντρας που έχει βάλει μπερούκα, φαίνεται την αυτή τη φωτογραφία. Την έχω ανεβάσει και εγώ αυτή τη φωτογραφία. Και εγώ την ανέβασα. Και εγώ την κοινοποίησα. Και εγώ την κοινοποίησα τη γυναίκα. Αλλά άλλο κοινοποιώ για να προωθήσω το κόμμα. Και άλλο τώρα μεταξύ μας να πούμε τις αλήθειες που πρέπει. Εγώ δηλαδή αν ήμουν μαζί της, πώς να σου το πω τώρα, θα της το έλεγα φιλικά, θα της έλεγα άλλαξε το, θα μας γυρίσει σε εμάς μπούμεραγκ. Γιατί ξέρεις τι σου λένε οι κακές γλώσσες, χρησιμοποιούν, εμείς την προωθούμε. Χρησιμοποιούν θεούς και είναι πολύ χαμηλών τόνων. Ναι, αλλά οι κακές γλώσσες, εγώ τώρα σου κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Οι κακές γλώσσες και το ήδη τα βλέπετε στο ίντερνετ. Ναι, εγώ τα διάβαζα. Και εγώ χθες το βράδυ ενημερώθηκα μέσω ίντερνετ γιατί άρχισα να σχολάσω. Ισχύει. Θα αρχίσουν και θα λένε χρησιμοποιούν την εκκλησία για ψηφαλάκια. Δηλαδή θα αρχίσει αυτό. Δεν χρησιμοποιούμε την εκκλησία. Είμαστε όμως οι περισσότεροι. Μπράβο. Είμαστε Έλληνες και αφού ο Έλληνας το σύνταγμα του χριστιανός, αυτό είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Όλοι, σχεδόν όλοι στο Χριστό, αλλά δεν θα βγούμε ποτέ να πούμε, να εκμεταλλευτούμε ένα τέτοιο πράγμα. Όμως, σαν άνθρωποι, είμαστε όλοι χριστιανοί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένα κόμμα, αφού είμαστε Έλληνες, αυτό δηλαδή, αυτό να τονισμώ, όπως μου το είπε εμένα και η κεφάλι του Νίκη, μου λέει, είμαστε Έλληνες. Αφού είμαστε Έλληνες, το Σύνταγμα της Ελλάδας, ποιο είναι? Εμείς όλοι στη Νίκη πατάμε σε δύο κοινά σημεία, στο Χριστό και στην Ελλάδα. Τώρα, το Σύνταγμα τι λέει? Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό, το Σύνταγμα. Το Χριστό τον αφήνουμε, είναι κάτι δικό μας και πάμε στην Ελλάδα. Και πάμε στην Ελλάδα. Στην πατρίδα μας. Μπράβο. Εγώ θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, επειδή ίσως προκαλεί κάποια ανάμεικτα συναισθήματα σε κάποιους, το ότι είμαστε όλοι χριστιανοί. Μια κοινωνία δεν γίνεται να περπατήσει, δεν γίνεται να προχωρήσει αν δεν έχει κάτι συνεκτικό. Τα τελευταία χρόνια, και θα παρουσιάσω κι εγώ λίγο τον εαυτό μου πολύ σύντομα. Επειδή, τώρα αυτό, ναι, γιατί... Ναι, επειδή εγώ, οι περισσότεροι φίλοι μου και συνάδελφοί μου είναι στο εξωτερικό. Οι συνάδελφοί μου είναι στο εξωτερικό. Βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποδειθεί την εθνικότητά τους, τη θρησκευτικότητά τους και βγαίνουν και λένε είμαστε Ευρωπαίοι. Όπως βλέπω και πολλούς πλέον Έλληνες λέει είμαι Ευρωπαίος. Τι είναι ο Ευρωπαίος? Είναι κάτι? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαίου? Έχουμε βυθιστεί όλοι σε μια, πώς να το πω, σε έναν εγωισμό, σε μια εγωπάθεια και τελικά βλέπεις ανθρώπους άχρωμους, άοσμους, άγευστους. Και βασικό συστατικό της Νίκης είναι ο ελληνισμός. Και θεωρούμε ότι θα δώσουμε λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Το να μην αύριο μεθαύριο γίνει πρόεδρος της Ελλάδας ένας αλλοδαπός, όπως το έγραψα σχόλιο εγώ τώρα πριν ένα λεπτό, σε μια φίλη. Δυστυχώς εκεί πάμε. Πάμε ότι στη Βουλή σε λίγο δεν θα υπάρχουν Έλληνες καθαρό εμείς Έλληνες. Θα υπάρχουν αλλοδαποί και θα μας... Οι Σύριοι, Αλβανοί, πολύ κοντά. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είμαστε ρατσιστές. Μακάρι ένας άνθρωπος άξιος να γίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρωθυπουργός και να έχει προέλευση αλλοδαποί. Αλλά... Για να γίνεις, πρέπει να γίνεις και Έλληνας. Μπορείς να γίνεις Έλληνας, όπως οι συγγενείς όλων μας έχουν πάει στην Αμερική, για παράδειγμα, και οι συγγενείς μου είναι Αμερικάνοι και Έλληνες. Αγαπάνε και τις δύο χώρες, δεν διαχωρίζονται καθόλου από το κράτος εκεί, ούτε εμείς τους διαχωρίζουμε, δεν τους λέμε Αμερικάνους, τους λέμε, είναι συγγενείς μας, τους λέμε Έλληνες. Άρα μπορεί κάποιος να γίνει. Και γι' αυτό η Νίκη, ένα πολύ σημαντικό
πεδίο που προτείνει είναι ότι πρέπει να δοθεί λύση στο δημογραφικό, αλλά όχι μια λύση όπως την προτείνει ο Πρωθυπουργός ή Πρόεδρος της Δημοκρατίας με το να φέρουμε μια καραβιά Αφγανούς, Πακιστανούς, άντρες, έτσι ώστε να εμπλουτίσουν, τον πληθυσμό μας. Το έχουν πει. Μην με κοιτάς έτσι, Ολυμπία. Το έχουν πει ότι ο Μητσοτάκης και η Κατερίνα Σάκελαροπούλου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχουν πει ότι η λύση στο δημογραφικό είναι η εισαγωγή ανθρώπων. Όχι, η λύση στο δημογραφικό είναι να μου δώσει εμένα επίδομα να κάνω και 5 και 10 παιδιά. Ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας λένε αυτό. Και εμείς λέμε, λέμε ότι το δημογραφικό οπουδήποτε στον κόσμο έχει λυθεί μόνο με μέτρα. Δηλαδή χρειάζεται στήριξη, η ελληνική οικογένεια χρειάζεται στήριξη. Βέβαια. Είδαμε πρόσφατα τον άνθρωπο στο Αγρίνιο, αν θυμάμαι, που ξέχασε το μωρό του. Παιδιά, δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να το διανοηθώ. Να σου πω κάτι, είναι ένα τραγικό γεγονός. Παιδιά, δεν μπορεί να το διανοηθώ. Φαντάσου, δηλαδή το σκετό βλέπα σήμερα. Το οποίο θα διερευνηθεί, αλλά φαντάσου έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί ο άνθρωπος να έτρεχε με 1100 πράγματα. Αυτό που έκανε είναι εγκληματικό, αλλά μπορεί να είναι και αμέλεια. Μπορεί να είναι εγκληματική αμέλεια. Το δημογραφικό όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο με την οχαδερφοσύνη μας και με το άστο για αύριο έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Κάτι πρέπει να γίνει. Η Νίκη έχει συγκεκριμένες θέσεις για αυτό το μεγάλο ζήτημα του ελληνισμού και πάρα πολλοί συνυποψήφοι μας είναι πολύτεκνοι. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Αυτό θέλουμε να προωθήσουμε την ελληνική οικογένεια, να τη στηρίξουμε με μεγάλους μισθούς, να στηρίξουμε τους ένστολους μας. Πολύ γιατί αυτό, παιδιά, το λέω και το ξαναλέω, που εγώ δεν έχω κανέναν άνθρωπο δικό μου ένστολο. Αλλά δεν μπορώ και να βλέπω τους αστυνομικούς να παίρνουν 700 ευρώ για να με προστατέψουν εμένα, ναι, και να μην μπορούν να βγάλουν και τον πιστόλι, να πυροβολήσουν εδώ πάνω μέσα. Δεν είναι αυτό, Ολυμπία. Είναι φοβερό όλο αυτό. Έχουμε στην Ευρώπη το μεγαλύτερο αριθμό αστυνομικών ανά 100.000 άτομα, δηλαδή σε πυκνότητα πληθυσμού. Μα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αυτά τα παιδιά. Βλέπεις κάποιον έξω? Όχι. Ποτέ. Γιατί φυλάνε όλοι ανθρώπους. Εγώ γνωρίζω φίλο της γυναίκας μου, ο οποίος μέχρι πρόσφατα φιλούσε άνθρωπο ο οποίος ήταν πολιτικός πριν 30 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν καραβιές πάλι αστυνομικών να φιλάνε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην πολιτική πριν από δεκαετίες. Εγώ έμαθα πρόσφατα ότι φιλάνε, υπάρχει security και πάνω στο Άγιο Όρος, γιατί υπάρχουν γέροντες που είναι αρχηγοί κόμματος εκεί πάνω. Εγώ το μαγειτέρω. Κοίτα, στο Άγιον Όρος υπάρχουν αστυνομικοί γιατί υπάρχει κίνδυνος αρχαιοκαπηλείας. Και καλώς κάνουν και υπάρχουν. Τώρα δεν γνωρίζω αν ο αριθμός τους είναι μικρός ή μεγάλος. Πάντως, για να επιστρέψουμε λίγο στο δημογραφικό, που είναι ένα καυτό πρόβλημα, δεν λύνεται με εισαγωγή ανθρώπων οι οποίοι δεν ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν με τον δικό μας πολιτισμό. Αυτό που λένε ο πολυπολιτισμός είναι μια βλακεία. Δεν υπάρχει πολυπολιτισμός. Όταν ζεις σε μια χώρα, υπάρχει ένας πολιτισμός σε μια χώρα. Δεν υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί. Ινδία. Εγώ πρέπει να βάλω την μπούρκα, πρέπει να ενσωματωθώ. Να σεβαστείς λίγο τα ήθη και τα έθιμα, να γνωρίζεις εμένα λίγο. Εμένα όμως έχουν έρθει εδώ οι μουσουλμάνοι και μου λένε κατέβασε το σταυρό γιατί θέλω να το βλέπω στην τάξη του δημοτικού. Ή στο γυμνασίου. Αυτό, συγγνώμη. Αυτό θέλω. Δηλαδή, ναι. Συμβαίνει με την ανοχή μας. Τελευταία έχει επιδοθεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας σε έναν αγώνα ότι θα φτιάξω φράχτη στον Εύρο, ενώ τα σύνορά μας είναι σουρωτήρι. Και το μεταναστευτικό στηρίζεται πάρα πολύ με το μεταναστευτικό που πάλι έχουμε θέσεις πολύ σαφείς σαν κίνημα, οι οποίες λένε ότι δεν μπορεί κάποιος να έρχεται και να μην έχει κάποια δουλειά. Όλες οι προηγμένες χώρες, οι ανεπτυγμένες κοινωνίες, πάρε την Ελβετία, πάρε τις Ηνωμένες Πολιτείες, σου λένε αυτή τη στιγμή θέλω 10 συγκολητές. Θα πάρω 10 συγκολητές, δεν θα πάρω 10 άτομα 17-18 χρονών να κάνουν βόλτες, όπως έλεγε η κυρία του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ομόνια, και να πιάνουν συνεχώς συμμορίες ανηλίκων, ενηλίκων, κανείς δεν γνωρίζει από πού έρχονται, πόσων ετών είναι, τι κάνουν κτλ.
Και εκεί έχουμε σαφείς θέσεις, οι οποίες χρειάζονται βούληση για να εφαρμοστούν. Την οποία βούληση δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και για να απαντήσω και εγώ λίγο πώς μπήκα εγώ στη νίκη. Πες μας πρώτα απ' όλα δύο πράγματα έτσι για σένα, Κώστα. Ωραία. Γιατί μπήκες αμέσως να... Ωραία, ωραία. Εγώ είμαι μηχανικός παραγωγής και διοίκησης. Είναι μια περίεργη ειδικότητα μηχανικού. Είναι, φαντάσου, μια γέφυρα μεταξύ της τεχνολογίας, των τεχνολογικών μέσων και της διοίκησης μιας εταιρείας, ενός οργανισμού. Είναι μια περίεργη ειδικότητα μηχανικού, η οποία είναι αρκετά διαδεδομένη στο εξωτερικό, αλλά τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Σε κάποια εταιρεία, δηλαδή, είσαι υπεύθυνος Εγώ εργάζομαι, πάλι κάνω μια πολύ περίεργη δουλειά. Εργάζομαι σε μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα προώθησης τεχνολογίας. Δηλαδή, έρχεται μια ελληνική εταιρεία σε μένα, ένας ελληνικός οργανισμός, και τους βοηθώ να πάρουν υψηλή τεχνολογία και όχι μόνο απλά να την πάρουν, αλλά να την ενσωματώσουν. Mm. Αυτό είναι το concept του ψηφιακού μετασχηματισμού. Δεν είναι απλά να πάρεις ένα μικρόφωνο και μια οθόνη, αλλά πώς θα το χρησιμοποιήσεις αυτό για να σου είναι χρήσιμη. Για να μου είναι παραγωγικό. Και παραγωγική. Σαν εταιρεία, τι θέλω δηλαδή τεχνικά. Ακριβώς. Από ένα μηχάνημα το πιο απλό από τον εκτυπωτή μου μέχρι. Αν είμαι, ξέρω εγώ. Μέχρι σκαφτέα τέλος πάντων. Εγώ ασχολούμαι πλέον μόνο στο χώρο της υγείας. Γιατί. Σε χώρια σαν της ιστορίας. Τα χρώματα. Όπως και πολλοί, πάρα πολλοί συνεργάτες. Εγώ αποφάσισα να ενσωματωθώ στη Νίκη. Την παρακολούθησα σχεδόν από την απαρχή της, που ήταν το καλοκαίρι του 2019. Θα εκφράσω τον εαυτό μου και θα πω ότι ήμουν και είμαι πολύ προβληματισμένος με τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Πολλές φορές και αγανακτισμένος, δεν είναι κακό να το πούμε και αυτό, με τα πράγματα που συμβαίνουν. Και δεν ήθελα να μείνω εκεί, δεν ήθελα να μείνω στον προβληματισμό και σε μια στήρα αγανάκτηση, γιατί υπάρχουν και προτάσεις αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή που ποντάρουν απλά στην αγανάκτηση. Στη Νίκη υπάρχει πνοή να αλλάξουμε τα πράγματα και να κατευθυνθούμε σε κατευθύνσεις οι οποίες να είναι παραγωγικές και να είναι εφικτές για τη χώρα μας. Άρα εμένα με συνεπήρε αυτό το πράγμα, ότι οι θέσεις της Νίκης έχουν πολύ θετικό πρόσημο και δημιουργικότητα. Δηλαδή δεν μένουμε στο να καταγγείλουμε, δεν λέμε θα βγούμε και θα πάρουμε ένα αερόπαλο και θα παίζουμε ξύλο, δεν ξέρω κι εγώ με ποιον. Θέλουμε να φτιάξουμε κάτι. Αυτό το πράγμα με συνεπήρε και έγινα μέλος της Νίκης και αποφάσισα και εγώ να εκτεθώ σαν υποψήφιος. Είδα πριν ότι σου έκανε λίγο εντύπωση που η φίλη σου η Νότα είναι ντροπαλή και αποφάσισε και αυτή να εκτεθεί. Εγώ θεωρώ ότι γενικότερα όλοι εμείς, οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουμε μια καλή προαίρεση, έχουμε κάποιους καλούς σκοπούς. Δεν θέλουμε να πλουτίσουμε, δεν θέλουμε να διορίσουμε κάποιους, να βολέψουμε. Να βολέψουμε ημετέρους, επιχειρηματίες κτλ. Όπως κάνει όλος ο παλαιός πολιτικός κόσμος. Θεωρώ ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι, αν όχι στην Νίκη, αλλά και σε άλλα καινούρια κόμματα, θα έπρεπε να δοκιμάσουμε λίγο να πείσουμε τους συμπολίτες μας. Μετά γνώρισα πάρα πολλά που έχουν την ίδια λογική και μάλιστα χθες μίλαγα με ένα κύριο και του λέω «Μα γιατί όλοι εσείς δεν συνεργάζεστε όλα αυτά τα πατριωτικά, δηλαδή γιατί είναι το πατρίδα, είναι αυτό που ακυρωθήκανε για το σήμα, που ήταν ο Μπογδάνος αντιπρόεδρος». Είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα ένας κύριος από εκεί. Λέω γιατί δεν συνεργάζεστε όλα αυτά, γιατί στην ουσία έχετε την ίδια γραμμή. Αν αυτά όλα τα κόμματα... Δεν νομίζω να έχουμε την ίδια. Να σου πω, δεν έχουμε τις ίδιες αρχές και τις ίδιες θέσεις. Πρώτον,
Μπορώ να στο εξηγήσω αυτό, αλλά και επιπρόσθετα η νίκη είναι ένα, είναι ένα κίνημα που προέρχεται από το λαό. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε ένα άτομο, ο Μπογδάνος που με ανέφερες. Ο Μπογδάνος είναι ο Μπογδάνος. Είναι αυτός όμως κόμματα... και να γίνει αντιπρόεδρος και βάλει με τον Εφτάξο, όπως λεγόταν αυτός ο άλλος ο κύριος. Ναι, της μηχανικής, ναι. Ο Εμφιετζόγλου. Ναι. Πάλι και αυτός, αυτοί είναι άτομα μεμονωμένα. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουν βάση όλοι αυτοί, ο Νικολόπουλος. Δεν τους γνωρίζω τους ανθρώπους, αλλά εγώ δεν βλέπω να υπάρχει βάση. Εμείς είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι. Και η νίκη κινείται από εμάς, δεν κινείται από τον Άτσιο. Αυτό ήθελα να πω, δεν είναι... που σε διακόπτω, ναι. Ότι είμαστε ομάδα, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί μεταξύ μας, δηλαδή. Εγώ θα προσπαθώ να βοηθήσω τον Κώστα και ο Κώστας εμένα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή έχουμε μια, τι να πω, μια έμφυτη ντροπαλότητα. Μπράβο. Εγώ δεν θέλω να πω ούτε καν το όνομά μου, δεν θέλω. Δεν με νοιάζει να ψηφίσει κάποιος, αλλά ας δει τη νίκη, ας δει και τους ανθρώπους της. Είμαστε άνθρωποι απλοί, εργαζόμενοι, έχουν πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν οι πολιτικοί μας, οι περισσότεροι είναι άεργοι, δεν έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους και έχουν απλώς μια καρέκλα, εργάζονται στην προεκλογική περίοδο. Έλληνες πολίτες αγανακτισμένοι, όπως εγώ, εσείς όλοι, που μέσα από τον Νίκη προσπαθούν να περάσουν το λόγο, να περάσουμε το λόγο, να περάσουμε την αγανάκτησή μας. Όχι μόνο την αγανάκτησή μας. Θέλουμε να δοθούν λύσεις, τις οποίες λύσεις θεωρούμε ότι έχουμε πάρα πολλές από αυτές. Αξιόλογες λύσεις για το δημογραφικό, για την οικονομία, για την παιδεία, που για μας η παιδεία είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δηλαδή χωρίς παιδεία δεν μπορούμε να έχουμε μέλλον και σαν χώρα. Και να τονίσουμε ότι δεν είναι, επειδή εντάξει μπορεί κάποιο... Τώρα αυτά τα βλέπουμε και τα έχουμε δει και τα έχουμε ξαναδεί και τα έχουμε δει και στα μεγάλα κόμματα και έχουμε δει και το ΠΑΣΟΚ που έγινε ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε δει και τους ΣΥΡΙΖΕΟΣ που γίνανε Νέα Δημοκράτια και έχουμε δει και τους Νέα Δημοκράτες που έχουν γίνει κομμουνιστές. Τι θέλω να πω, πρέπει να τονίσουμε ότι το Νίκη δεν είναι ακροδεξιό. Όχι. Μπορεί ο κύριος Νάτσιος κάποια στιγμή να ήταν με τη δεξιά κάποτε. Μα, συγγνώμη, εγώ δεν γνωρίζω το παρελθόν, λοιπόν, αν υπάρχει κομματικό παρελθόν του κύριου Νατσιού. Δεν σημαίνει αλλά, ότι... Αλλά τώρα πώς προέκυψε ότι η νίκη είναι ακροδεξιά, ναι, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εγώ το διάβασα, να το ξεκαθαρίσουμε και γι' αυτό από τώρα αυτή τη στιγμή αυτή είναι η ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε και να βάλουμε τα πράγματα φυσικά. Στη θέση τους. Εσείς που είστε από μέσα να πείτε την αλήθεια της παράταξης, ποια είναι η αλήθεια. Δεν είναι ακροδεξιά, είναι όλα τα παιδιά, είναι παιδιά εργαζόμενα, έτσι. Λαϊκά παιδιά, έτσι. Απλά παιδιά των 700 και των 1000 ευρώ μισθό, ωραία, ναι. Ή τετράωρη μισθή. Οι Έλληνες οι αγανακτισμένοι που κουραστήκανε πια να βλέπουν να παίρνει το κράτος να δίνει επιδόματα στους μετανάστες και στον Έλληνα να μην δίνει, κουραστήκανε όλα αυτά που είπαμε τέλος πάντων, αυτό, να τα τονίσουμε αυτά. Και βέβαια, επειδή είμαστε Έλληνες, εννοείται ότι είμαστε και Έλληνες και σεβόμαστε το Σύνταγμά μας, που το Σύνταγμά μας λέει ότι είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ούτε κατεβάζουν, λοιπόν, να χρησιμοποιούν την Εκκλησία, να το τονίσουν. Όχι, και βέβαια, όχι βέβαια. Αυτό θα ήταν αντίθετο με τις αρχές όλων μας. Δηλαδή, σαν άνθρωποι, δεν είμαστε χριστοκάπηλοι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Τα λέω εγώ αυτά για να τα τονίσουμε, να τα κατάλαβες. Ναι, να τα ακούσει και ο κόσμος, μην μπερδευτεί. Είναι που είναι μπερδεμένος, μην μπερδευτεί παραπάνω. Καλά, για να βγει να πούμε ότι το πρόγραμμά μας είναι να αλλάξουμε, όπως λένε τώρα οι ΣΥΡΙΖΕΙ, αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια όνειρα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε όνειρα ότι περνάμε στη Βουλή και ότι θα ακούγεται ο λόγος μας και θα μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα σε κάποια πράγματα. Ας πούμε. Δεν θα συμφωνήσουμε να πουληθεί το νερό. Φυσικά, φυσικά. Το βάζω σαν υπογραφή, παιδιά, αυτό, γιατί θα την έχω την εκπομπή. Εννοείται. Εντάξει. Να σου πω κάτι, Ολυμπία. Θα την έχω. Γενικότερα, επειδή έχουμε και οικονομικό... Θα ήθελα να μου πείτε αυτά τα πράγματα που και, με τρελαίνουν. Και οικονομικό πρόγραμμα. Από το 2009 η Ελλάδα έχει μπει σε μια μεγάλη περιπέτεια, με στοιχεία τα οποία... αμφιβάλλουμε οι περισσότεροι αν ήταν ορθά, μπήκαμε στα μνημόνια.
Είχαμε κάποιο χρέος, ήταν στο 120% του ΕΕΠ. Τώρα έχει φτάσει στο 170% και πάμε καλά σαν οικονομία. Κάτι δεν στέκει καλά σε αυτή τη συλλογιστική. Συνεχώς το χρέος μας αυξάνει, η ζωή μας πιέζεται, η ακρίβεια. Αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, πώς αυξάνεται το χρέος? Δεν έχουμε βγει από την επιτήρηση. Είναι ένα ψέμα αυτό. Δεν έχουμε βγει από την επιτήρηση. Καλά δεν βγήκε ο Μητσοτάκης και έλεγε βγάβγα. Καλά, έχει βγει ο Τσίπρας δύο φορές. Δύο φορές επί πρωθυπουργία του ότι βγήκε από τα μνημόνια, ο Σαμαράς έχει βγει και αυτό, ο Μητσοτάκης έχει βγει. Ο Μητσοτάκης μας έχει πει ότι ζούμε σε μια εκπληκτική ποιότητα ζωής. Τώρα, εάν αυτό το συμμερίζονται και οι συμπολίτες μας, τι να πω, ας ψηφίσουν τα ίδια κόμματα με την ίδια πολιτική, με τους ίδιους πολιτικούς. Τι να πω. Πάντως, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε σε ακόμη χειρότερη θέση, ξεπουλάμε τα ασημικά της πατρίδας μας, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ, η ενέργεια, τα δίκτυα, τα αεροδρόμια, τα έχουμε πουλήσει. Το λιγνίτι που το είχαμε μονάει. Ο λιγνίτης είναι ένα εγκληματικό πράγμα που σαν μηχανικός το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Πριν δύο χρόνια βγήκε περιχαρής ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος δεν έχει εργαστεί ουσιαστικά ποτέ στη ζωή του, γιατί ήταν πάντα ένα κομματικό στέλεχος, μετά ευρωβουλευτής, μετά βουλευτής κτλ. Και το Σεπτέμβριο του 2020 μας ανακοίνωσε ότι η αγορά της ενέργειας απελευθερώθηκε. Αλλά μην ανησυχείτε, οι τιμές θα πέσουν. Εγώ γύρισα Ολυμπία πίσω στο 1993-4, που είχε βγει ο Στέφανος Μάνος, άλλος υπέρμαχος του φιλελευθερισμού, και έλεγε η βενζίνη απελευθερώνεται. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα αυξηθεί η τιμή της βενζίνης. Θυμάμαι, από 180-190 δραχμές πήγε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, έφτασε 220 δραχμές. Μετά πήγε 250. Βγήκε, για να εξηγήσουμε λίγο και σε αυτούς που μας ακούν και μας βλέπουν, το θέμα της ενέργειας, η Ελλάδα οικειοθελώς αποποιήθηκε το δικαίωμα που έχει στις πηγές ενέργειας που έχει, που είναι ο λιγνίτης. Η ΔΕΗ είχε κάνει επενδύσεις σε πολύ καθαρά λιγνητικά εργοστάσια, μεγάλες επενδύσεις, δηλαδή έχουμε τουλάχιστον δύο εργοστάσια αξίας περίπου 1 δισεκατομμύριο το ένα, που καίνε λιγνίτη. Βγάζουν λίγες... Πόσες οικογένειες αποφάσισε η Ελλάδα να παρατήσει τους λιγνίτες άμεσα. Το έκλεισε εντελώς. Καλέ, άφησε 1000 άτομα άνεργα. Την ίδια στιγμή η Γερμανία που έχει μια φρενίτιδα οικολογίας, και η Πολωνία είπαν ότι εμείς θα παρατήσουμε τα λιγνητικά μας εργοστάσια το 2035, το 2038. Και δεν τους είπε κανείς τίποτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η δική μας κυβέρνηση εξυπηρέτησε κάποια άλλα συμφέροντα. Ποια είναι τα συμφέροντα αυτά? Μας παραμύθιασε να μας φέρει τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, τα οποία θα έδιναν λύση. Πού είναι αυτά τώρα, πού είναι? Μα εμείς τώρα, αυτά έπρεπε να τα έχουμε δωρεάν τελείως, και όχι γιατί εσύ και εγώ, εμείς την έχουμε την ενέργεια, γιατί να την αγοράσω από τους ξένους? Η ενέργεια... Εγώ τον έχω τον ήλιο. Εγώ σαν μηχανικός γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μου αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί η τεχνολογία να μου δώσει μια λύση η οποία να κοστίζει ένα φυσιολογικό ποσό και όχι να πληρώνω 3.000 φορές μεγαλύτερο ποσό από αυτό που πληρώνω σήμερα, να καλύψει τις ανάγκες μου σε ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν γίνεται. Δεν πάω να σπείρω εγώ όλη την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες. Δεν γίνεται να συνεργαστούν οι ανεμογεννήτριες με το δίκτυο. Είναι θέματα τεχνικά. Μπορείς 25-30% της ενέργειάς σου, το μείγμα της ενέργειάς σου, να είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέχρι εκεί. Το υπόλοιπο 70% πρέπει να έχεις υδροηλεκτρικά, λιγνίτη, πυρηνική ενέργεια. Πρέπει να έχεις χοντρές πηγές ενέργειας. Δεν γίνεται να βάλω εγώ φωτοβολταϊκό στη στέγη και αυτόματα να είμαι αυτόνομος. Όχι, εγώ έχω φίλους μου που έχουν βάλει έτσι και πάλι έχουν και το ρεύμα. Αυτά είναι, γλιτώνουν κάποια πράγματα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επιδοτούμενες. Χωρίς την επιδότηση δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Και την επιδότηση την πληρώνουμε εγώ και εσύ. Δεν την πληρώνουν άλλοι. Πάντως, τα πράγματα είναι τραγικά για την Ελλάδα. Δηλαδή,
Εγώ νιώθω ότι έχουμε κυβερνώντες οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται δεν για τους Έλληνες και για την Ελλάδα και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι για να πουλήσουν την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό μου δείχνουν. Να μου πουλάνε το νερό, μου πουλήσαν τις παραλίες, δεν έχω που να κολυμπήσω. Πήγαινα, δηλαδή τώρα πηγαίναμε έναν Άγιο Κοσμά, δεν υπάρχει, πουλήθηκε. Το νερό που ξεκινήσαμε να μιλάμε, να πούμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν επιτρέπει την ιδιωτικοποίησή του και έχει προσπαθεί τώρα για δεύτερη φορά η παρούσα κυβέρνηση με πλαγίους τρόπους να το ιδιωτικοποιήσει. Εμείς φυσικά σαν Νίκη είμαστε εντελώς αντίθετοι. Μα εγώ εντελώς γι' αυτό θέλω να πούνε φωνές αντιδραστικές, γιατί δεν ψηφίζουν εκεί μέσα και να σου πω και κάτι. Και όχι μόνο Ολυμπία για το νερό. Γενικότερα η δημόσια περιουσία και οι δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι τα νοσοκομεία, η ίδρυυση, η ενέργεια είναι πράγματα πολύ μεγάλα και δεν μπορούν να χαριστούν. Εγώ αναγνωρίζω σαν άνθρωπος ότι για παράδειγμα τα δημόσια νοσοκομεία δεν λειτουργούν καλά. Δεν ευθύνονται όμως οι άνθρωποι που τα λειτουργούν, οι άνθρωποι της υγείας. Ευθύνονται οι κυβερνώντες οι οποίοι τι θέλουν να φέρουν, να φέρουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Επειδή τυχαίνει και έφερε εδώ πέρα. Συγγνώμη, πεθαίνουν παιδιά. Πέθανε παιδάκι πρόσφατα στο γενικό στην κρατικό νοικιάς δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Υπάρχει ο διοικητής που μπήκε της Νέας Δημοκρατίας 35 χρονών που μπήκε με το που βγήκε η Νέα Δημοκρατία το 19-20. Κομματοκρατία. Δεν έφτιαξε διοικητικό συμβούλιο, δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Παίρνει αποφάσεις. Μόνος του. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά υλικά. Τι να σου πω τώρα, γιατί ο κύριος Δημήτρης, ένας φίλος μου, είναι μέσα στην αποθήκη ο άνθρωπος, ήταν μέσα στα πράγματα. Πάρα πολλές ελλείψεις που δεν μπορούν να κάνουν οι γιατροί τη δουλειά τους. Είχε έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος των εργαζομένων και έκανε τις καταγγελίες. Αυτός ο διοικητής δεν σε γούσταρε εσένα, ναι, τον ταλαιπώρησε τον άλλο να του βγάλει τη σύνταξη, δεν έστελνε τα χαρτιά ένα χρόνο γιατί δεν τον γούσταρε, γιατί του τα κραζέ, ήτανε ΣΥΡΙΖΑ ο άλλος. Του ψήσε το ψάρι στα χείλη. Είχε το φάκελο και δεν τον προχώρησε στο γραφείο του επίτηδες. Τι να σου πω τώρα, καταγγελίες και πράγματα. Και βλέπεις ότι είναι καθαρά, δηλαδή ένας 35χρονο παλικαράκι. Εδώ είδαμε στην καρδίτσα τον 80χρονο που βγήκε και το είπε στις κάμερες, ότι είπα, λέει, στον πρωθυπουργό, όταν θα βγεις κομματάρχης, να μου δώσεις το νοσοκομείο της καρδίτσας. Και του το έδωσε. Μπορούν οι θεατές μας, οι ακροατές μας, να το βρουν στο ίντερνετ. Ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα. Θα πρέπει να έχουμε δωρεάν. Το υποσχέθηκε. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν, για μένα, τα νοσοκομεία να είναι δωρεάν, να υπάρχει. Εννοείται. Δωρεάν, δηλαδή όλο αυτό που... Και μετά με τα σχολεία που πάνε τώρα οι κεραμαίως και θέλουν τα ιδιωτικοποιήσει. Όλα αυτά η θέση μας είναι ότι χρειάζονται επιδιόρθωση. Δεν χρειάζονται να τα πετάξουμε, δεν χρειάζεται να τα χαρίσουμε σε άλλους. Χρειάζονται να επιδιορθώσουμε το σύστημα. Έχουμε τόσους αδιόριστους καθηγητές. Να εξυπηρετεί τον ελληνικό λαό και όχι τα συμφέροντα κάποιων. Κλείσανε πρόσφατα, θα κλείσουν το Πέδωνο στην Πεντέλη. Ναι. Ο μισός πληθυσμός της χώρας που κακώς βρίσκεται στην Αττική είχε 2 παιδιατρικά νοσοκομεία και κλείνουν το ένα. Φαντάσου τι γίνεται. Εμείς όλοι οι άνθρωποι που έχουμε παιδιά κάνουμε ιδιωτικές ασφάλειες γιατί δεν... Μα εσύ που μπορεί να σου περισσεύουν, ο άλλος που δεν το περισσεύουν... Ο άλλος... Και τελικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πεθαίνω άμα δεν έχω λεφτά. Και ποιοι είστε εσείς. Και πού είναι να είμαι κι εγώ. Εφόσον είμαστε Ευρωπαίοι και λέτε ότι μας βάλατε στην Ευρώπη. Πού είναι το δημοψήφισμα να περνάει πόρτα-πόρτα και να με ρωτάει. Γουστάρεις να γίνει αυτό και να ψηφίσω. Πού είναι το αυτό. Δεν υπάρχει. Πού είναι η δημοκρατία. Γιατί εγώ δεν νιώθω ότι είμαι στη δημοκρατία. Δεν ζω δημοκρατία. Φασιστική ζω. Χειρότερα και από τον Παπαδόπουλο, δηλαδή που δεν ήμουν αγέννητη, ήμουν, αλλά από ό,τι κατάλαβα τότε εκεί ένα πράγμα μόνο απογορευόταν. Εγώ δίνω έναν άλλο ορισμό, ζούμε σε τηλεοπτική δημοκρατία, δηλαδή βλέπουμε στα μέσα συνεχώς τις ίδιες φάτσες, τους ίδιους ανθρώπους και όταν βγω εγώ ή η Νότα,
λένε ποιος είναι αυτός, δεν τον γνωρίζω. Εγώ θα δω τους ίδιους και τους ίδιους. Θα ψηφίζω τους ίδιους και τους ίδιους. Τους ίδιους ηθοποιούς, τους ίδιους αυτούς, ένας κύκλος. Και άμα πας και σε καμιά πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή και πεις ότι έχεις φίλο κανέναν που δεν γουστάρουν, θα σε πάνε ζωντανή. Ζωντανό ή ζωντανή, το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή, εγώ την άλλη φορά ήθελα να μπω μέσα στην τηλεόραση να δει Ρωτολιάγκα που έκανε τους Σερβατάκου, αυτού του Χοντρούλη που έκανε. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος υποστηρίζει το Σπυρόπουλο με το Me Too. Και λέει ο άνθρωπος, εμένα λέει ο Κώστας είναι φίλος μου, δεν έχουμε και δώσει δικαίωμα κανένα. Ξέρω ότι τις γυναίκες τις σέβεται. Μόνο που δεν τον φάγανε. Μόνο που δεν τον φάγανε έτσι. Κάτσε βρε εσύ. Και αυτό είναι δημοκρατία τώρα. Ζούμε σε μια δημοκρατία. Δεν ζούμε. Πρόσφατα η χώρα μας κατετάγει 107η στην ελευθερία των δημοσιογράφων. Αυτός είναι ένας τομέας δικό σου. Πώς νιώθεις γι' αυτό που υπάρχουν δυο, τι να πω, χρηματισμοί έμεση προς τους δημοσιογράφους, βλέπε λίστα πέτσα, κυνηγάνε τους δημοσιογράφους με κάποιους νόμους περίεργους που δεν μπορείς να γράψεις ή να πεις ό,τι θέλεις, γιατί μπορείς πολύ εύκολα να πέσεις θύμα αγωγών κτλ. Ό,τι θέλουνε μπορούν να σου κάνουν. Δολοφονίες δημοσιογράφων. Ναι, ό,τι θες. Δηλαδή, εντάξει. Μπορεί να βάλεις μια φωτογραφία και να σου πούνε αδεδομένα και να την έχουν παίξει 500 φορές. Δηλαδή, βλέπεις ένα κανάλι, στέλνουν μήνυση για μια φωτογραφία και σε άλλο κανάλι παίζει φωτογραφία, ξέρω εγώ, ελεύθερα. Εντάξει, αυτά είναι παιχνίδια που γίνονται. Ναι, αλλά η τηλεόραση εν τέλει ανεβάζει, κατεβάζει κυβερνήσεις. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αυτό είναι τηλεοπτική δημοκρατία και όχι αντιπροσωπευτική. Ναι. Ο λαός δεν αντιπροσωπεύεται, αντιπροσωπεύονται. Κακά τα ψέματα, έφυγε και ο Τράγκας ο καημένος που τα φώναζε και αυτός ο Κανενούλης και ο Χαράτης. Και είδες μετά θάνατον, τον σπήλωσαν κι αυτόν. Τώρα τι συμβαίνει, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του από εκεί που είναι, ο Μακάρης. Ότι είχε πάρα πολλά χρήματα. Ότι είχε πάρα πολλά χρήματα. Καλά έκανε. Μαγκιά του. Τα έπαιρνε από όλους. Ήξερε τα πάντα και τους ξεβράκωνε και τους έλεγε δώστε μου για να. Κοίταξε, καλά τους δεν ξέρω αν είναι μαγκιά, πάντως τελευταία. Έτσι κάνει βλέπεις, νομίζω και εγώ. Αυτό το γενικότερο σύστημα που υπάρχει κατηγορεί κάποιους και βλέπεις, ας πούμε, βλέπω στην κυβωτό του κόσμου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον κατηγορούν. Γιατί. Μετά στο χαμόγελο του παιδιού. Πάλι γιατί κατηγορούν το διευθυντή ότι μένει λύση σε ένα μεγάλο σπίτι που είναι κληροδότημα. Ποια είναι η κατηγορία σε όλα αυτά, τι να σκεφτώ καλά, εγώ. Καλά, στην Κιβωτό δεν μπορούν να σκεφτούν ότι εμείς έχουμε ένα παιδί και δεν το αντέχουμε και ο άνθρωπος είχε 500 παιδιά, δεν θα τα μαλώσει, δεν θα τα νοθετήσει, δεν θα τους δώσει ένα. Λογικό είναι ρε παιδιά. Όχι. Εδώ και δάσκαλοι δεν μας δίνανε ένα χαστούκι όταν ήμασταν μικρά. Και ξέρεις κάτι, εμένα τι με ενοχλεί, βγαίνει η αρμόδια υφυπουργός, η οποία προωθείται, η Δόμνα Μιχαηλίδου, και λέει δεν γνώρισα τίποτα, αλλά θα τα διορθώσω. Αν δεν γνώρισες τίποτα και υπάρχει κάτι, βγαίνεις κατηγορείς την κυβότητα του κόσμου, το χαμόγελο του παιδιού, λες δεν γνωρίζω τίποτα, αλλά μένεις στη θέση σου, δηλαδή δεν έχεις καν την ευθυξία να πεις κάτι γινόταν, ήμουν αρμόδια, δεν κατάλαβα τίποτα, είμαι ανίκανη. Το λιγότερο εγώ θα έλεγα είμαι ανίκανος, αν είχα αυτή τη θέση. Παρετούμε και φεύγω. Και παρουσιάζεται ως μία πολιτικός η οποία φέρνει το κάτι νέο. Είναι δημιουργική. Τι το δημιουργικό έκανε. Πώς τρέχουν τώρα αυτές οι υποθέσεις. Θα πάνε χρόνια και χρόνια στη δικαιοσύνη που λειτουργεί με αυτούς τους ρυθμούς και τελικά δεν πρόκειται να καταλάβουμε τι έγινε με αυτό. Τίποτα μωρέ, θέλανε να πάρουν την περιουσία της Κιβωτού, ήθελε το κράτος να πάρει από τα ιδρύματα τις περιουσίες. Κακά τα ψέματα. Και επειδή έχει τύχει και βρισκόμουν εγώ σε μια συζήτηση και ξέρω ποια κυρία από τη Νέα Δημοκρατία που μένει στο Παλιοφάλιρο κίνησε αυτά και χτυπάει καθαρά όλα τα ιδρύματα, ξεκίνησε από τον υπηαγωγείο της Καλλιθέας. Το πρότυπο εκείνο που φιλοξενούσε παιδιά ότι και καλά τα κακομεταχειρίζονται γιατί θέλουν να πάρουν το οικόπεδο, το κλείσανε. Ναι. Θα δεις τι θα γίνει εκεί τώρα, στο οικόπεδο αυτό. Και γενικά χτυπάνε, εγώ την κυρία τη συγκεκριμένη την είχα ακούσει και το έλεγε το σκαβέ αυτό από το 20. Το ετοιμάζανε δηλαδή, κατάλαβες. Έχουν βάλει όλα, γιατί σου λένε υπάρχουν δωρεές.
και υπάρχει μεγάλη περιουσία και να την πάρουμε. Γιατί μην την πάρει το κράτος και να την έχουν τα ιδρύματα. Ολυμπία, μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που αφορά τα ίδια τα παιδιά. Γιατί εγώ έχω διαβάσει και τέτοιες αναλύσεις. Ότι πήρε ένα παλικάρι χρήματα. Ο στόχος, όχι, μπορεί να είναι να δώσουν τα παιδιά σε κάποιους. Δεν χρειάζεται να πω σε ποιους. Α, να τα δώσουν για όργανα. Όχι, να τα δώσουν για υιοθεσία. Τεκνοθεσία. Τεκνοθεσία, υιοθεσία. Να τα πουλήσουν τα παιδιά. Όχι να τα πουλήσουν. Να πούνε ότι κοίταξε, δεν υπάρχουν δομές. Γιατί να μην δώσουμε αυτό το παιδί μόνο στον Κώστα που είναι μόνος του, ένας άνθρωπος μόνος του. Ή στον Κώστα και στο Γιάννη που είναι ένα ζευγάρι κάπως διαφορετικό. Και, ξέρετε και, τι και, μου κάνει και, εντύπωση σε αυτό, ότι δεν έχουν ακουστεί, μόνο η Ζήνα, η αλήθεια με τη Ζήνα, έχει βάλει και τα παιδιά που μιλάνε καλά για τον πάτερ Αντώνη. Όλα τα άλλα κανάλια τα έχουν αποθηκεύσει αυτά. Δεν μπορεί δύο παιδιά να βγήκανε και να πάνε και να έγινε ολόκληρο σου και όλα τα άλλα που μεγαλώσανε, που σπουδάσανε, που γίνανε άνθρωποι, που κάνουν οικογένειες αυτά τα 20 χρόνια. Μα να σου πω, αυτά πώς θα σβήνουν. Έχουμε να κάνουμε με παιδιά, γιατί δεν τρέχουν τις ποινικές. Όχι, γιατί δεν τρέχει η δικαστική εξουσία αυτές τις υποθέσεις. Όπως και οι αρχές ασφαλείας να μαζέψουν στοιχεία, υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχει υπόθεση, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, εγώ όταν είδα ότι βραβεύτηκε από την UNESCO, εκείνη τη στιγμή που τον έβλεπα και μίλαγε, μου ήρθε στο μυαλό μου, παιδιά, ότι. Λέω αυτόν θα τον φέει μαρμάγκα, τον ετοιμάζουν. Και πραγματικά, ναι. Γιατί άπαξ και μπλέξεις με UNESCO και επιδοτήσεις ευρωπαϊκές, τελείωσες μετά. Είσαι υποχείριό τους, δεν τους δίνεις, θα σε φάνε. Τέλος. Είσαι εξαρτιές από αυτούς. Τελείωσε. Και μετά λες και εσύ είμαι Ευρωπαίος. Λοιπόν, άρα θα είναι μία φωνή αυτό, η Νίκη θα είναι μία φωνή μέσα στην μέσα στη Βουλή που θα λέει... Που θέλουμε να εκφράζει το λαό, όλους εμάς δηλαδή. Όλους εμάς. Σε όλα τα θέματα τα οποία μας καίνε. Δεν είναι θέματα τα οποία τα περνάμε με μεγάλη ευκολία. Θέλουμε λύσεις. Λύσεις και όχι εξαγγελίες. Εξαγγελίες προεκλογικές, οι οποίες στο τέλος μεταφράζονται σε νομοσχέδια που εξυπηρετούν κάποιους άλλους. Δηλαδή έβλεπα πρόσφατα ότι αυτή η κυβέρνηση έσπασε όλα τα ρεκόρ κατάθεσης νομοσχεδίων. Τα οποία νομοσχέδια είναι τουρλού, δηλαδή δεν υπάρχουν νομοσχέδια που είναι μονοθεματικά να φέρουν ένα νομοσχέδιο για την παιδεία. Βάζουν μέσα... σβήνουμε το πρόστιμο σε αυτόν τον επιχειρηματία, διορίζουμε αυτόν. Όλα αυτά τα πράγματα περνάνε μέσα από νομοσχέδια, από πολυνομία, η οποία δεν εξυπηρετεί ποτέ το λαό. Να πω και ένα απλό παράδειγμα από το τραγικό δυστύχημα, παύλα δολοφονία για μένα, γιατί υπάρχει δόλος σε αυτό στα Τέμπη. Να πω ότι, αυτός λέει ήταν ο άνθρωπος. Να πω ότι όταν ήρθαν οι Ιταλοί, η Hellenic Train, ήρθε νομοσχέδιο για την πώληση του ΟΣΕ στη Hellenic Train στο ποσοστό που αναλογούσε και στις υποδομές που θα έπαιρνε η Hellenic Train, η οποία όμως Hellenic Train κατάφερε, άραγε πώς, να μην δίνει αποζημιώσεις. Δηλαδή τώρα οι άνθρωποι που πέθαναν, οι συγγενείς τους, δεν δικαιούνται ούτε καν αποζημίωσης, γιατί το έχει ψηφίσει αυτό η Ελληνική Βουλή. Και αν θυμάμαι καλά, επί ΣΥΡΙΖΑ. Ή επί ΣΥΡΙΖΑ ή επί Σαμαρά. Δεν θυμάμαι πότε έγινε αυτό, νομίζω ότι ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Η νομοθετική εξουσία, η Βουλή, ψηφίζει πράγματα τα οποία δεν συμφέρουν το λαό. Ψηφίζει, για παράδειγμα, είχαμε την υποτιθέμενη πανδημία και είδαμε ότι ήμασταν όλοι κλειδωμένοι μέσα στο σπίτι μας. Οι άνθρωποι που είχαν πάρει, που τους χάρισαν εντός εισαγωγικών τις εθνικές οδούς και δεν είχαν κίνηση αυτοκινήτων, συνέχιζαν να εισπράττουν χρήματα από το ελληνικό κράτος. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι επιχειρηματικότητα είναι,
να υπάρχει σε ένα νόμο μέσα ότι εγώ παραχωρώ την Αττική Οδό στον Κώστα και ο Κώστας είτε περάσουν αυτοκίνητα είτε δεν περάσουν θα έχει... Πες το στο, πήγαινε βρες το Μητσοτάκη και τους συμβούλους δε, γιατί εγώ έχω γίνει εξωφρενό με όλα αυτά. Εγώ δεν θα το πω στο Μητσοτάκη, εγώ απευθύνομαι στους συμπολίτες μας και τους λέω ότι προσέξτε με την ψήφο σας. Είναι στεναχωριέμαι γιατί βλέπω ανθρώπους που είναι έτσι. Με παροπίδες. Ναι. Και του λες, ρε, δεν βλέπεις ότι ταπεινάμε. Βρε, είσαι εργάτης. Βρε, έτσι, βρε, αλλιώς. Και... Κοίταξε, και, αυτό, και, αυτός, και αυτός ο άνθρωπος έχει πάθει μια πλήση εγκεφάλου. Γι' αυτό λέγω ότι είναι τηλεοπτική δημοκρατία. Βλέπεις συνεχώς έναν άνθρωπο σαν και εμένα να του λέει τα ίδια πράγματα. Στο τέλος, ας πούμε, θα με αγαπήσει. Θα με αγαπήσει, θα με ψηφίσει. Θα με εμπιστευτεί. Γιατί εμένα δείχνουν. Εγώ βλέπω, ας πούμε, τον... από το συγγενικό μου περιβάλλον κάποιους ανθρώπους μεγαλύτερους αλλά και νεότερους και νεότερους που μου λέει το είπε η τηλεόραση, λες και το είπε, ναι. Τι να πω, ο Θεός, ο ιατρός του το είπε η τηλεόραση. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό και πάλι επαναλαμβάνω, κάποιος αν δεν ταιριάζει με τη Νίκη ας δει κάτι που του ταιριάζει, ναι. Κάτι διαφορετικό από το κατεστημένο. Αυτό που είπε και ο κύριος που ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, ο κύριος που ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, αν δείτε την εκπομπή στο τέλος, λέει ψηφίστε οτιδήποτε μικρό, ψηφίστε το Βελόπουλο, ψηφίστε το Νίκη, το λέει κιόλας. Ψηφίστε οτιδήποτε μικρό, αρκεί να μην... Βέβαια, μακάρι όμως όλα αυτά τα μικρά κόμματα στις δεύτερες να ενωθούν, γιατί νομίζω ότι αν ενωθούν όλα αυτά τα μικρά κόμματα, του γίνουν μεγάλο ποσοστό τα παίρνουν, αν ενωθούν όλα αυτά. Ναι. Τώρα, θα δείξει πώς θα γίνει, μην γίνει και κανένας αυτό και σφαχτούν, δεν ξέρω κιόλας, δηλαδή πια... Κοίταξε, το τι θα γίνει στις εκλογές είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία, να μην πω 20 χρόνια, οι δημοσκοπήσεις αποδεικνύονται λίγο έως πολύ διαφορετικές. Εντάξει, ποιος περίμενε ότι ένα τεράστιο κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ το 19 θα εξαλειφθόταν τελείως και θα γινόταν μικρό κόμμα. Όχι άδικα με όλα αυτά που έκανε ο Γεωργάκης, ο Παπανδρέου. Εγώ νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι και η τύχη της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε. Τώρα τι να σου πω, υπάρχουν οπαδοί, υπάρχουν άνθρωποι κολλημένοι με αυτό. Γιατί οι παλιοί δεξιοί, οι καραμελικοί δεξιοί, οι πρώτοι δεξιοί, είχαν ηθικές αξίες, ήταν διαφορετικοί άνθρωποι από ότι οι τωρινοί. Όπως οι παλιοί κομμουνιστές, ναι. Κατάλαβες θέλω να σου πω, ήταν με άλλες αρχές, με άλλο σεβασμό, με άλλες βάσεις. Τώρα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε δεξιά Νέα Δημοκρατία. Μιλούσα με φίλο μου, ο οποίος είναι οπαδός. Είναι όπως είναι κάποιος Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, είναι οπαδός. Και του λέω, πώς γίνεται, του λέω, να ψηφίσεις... Okay, του λέω, είσαι οπαδός. Πώς γίνεται να ψηφίσεις ένα κόμμα το οποίο έχει υπουργοποιήσει το μισό ποτάμι και το μισό Πασόκ. Δηλαδή, του λέω, έχει βολέψει... Και όλοι οι παλιοί δεν είναι. Αυτούς που δεν βγήκαν σε κάποιες θέσεις μετακλητών του ποταμιού... η μισή είναι Πασόκ και η άλλη μισή ποτάμι. Μπράβο. Λίγοι είναι πραγματικά Νέα Δημοκρατία. Εγώ απορώ με τους ίδιους μέσα στη Νέα Δημοκρατία πώς ανέχονται το Μητσοτάκη. Σε τρία, είναι σε τρεις. Είναι η Καραμαλική, ναι, ναι. Εντάξει, είναι η Μητσοτατική και είναι και αυτή που είναι από Σαμάρα. Καραμαλική. Ναι, είναι ναι. Του Καραμαλή, ναι. Του Κώστα, του Καραμαλή, ναι. Του Κώστα. Είναι το Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, αυτήν Μπακογιάννης Μητσοτάκη. Και είναι και η του Σαμάρα, είναι στα τρία είναι η Νέα Δημοκρατία σε κομμένη, να ξέρεις. Τέλος πάντων. Κοίταξε, εμένα ποσός με ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη και το Πασόκ και όλοι. Μας ενδιαφέρει η Ελλάδα και βλέπουμε ότι η συνταγή των κομμάτων εξουσίας και να μην σου πω και γενικότερα και των άλλων κομμάτων που υπάρχουν χρόνια, το ΚΚΕ, okay, είναι μια φωνή αντίδρασης. Τίποτα άλλο. Τίποτα αυτό άλλο, δηλαδή... θέλει να διατηρήσει. Εγώ είμαι. Ναι, αλλά τι θέλω να πω, με την ίδια αυτό συνταγή. Αυτό θέλει να διατηρήσει. Και θυμάμαι τον παπά μου το 19 πριν φύγει από τη ζωή, τότε στις τελευταίες εκλογές. Ήταν η μόνη χρονιά που δεν ψηφίσαμε ΚΚΕ, γιατί λέγαμε ότι αυτό. Να σου πω κάτι, εγώ θέλω να δράσει περισσότερο από τη στιγμή που δεν παίρνει τα ενία να δράσει. Να πω κάτι. Δεύτερες φωνές υπάρχουν. Ένας άνθρωπος του ΚΚΕ,
εψιλον, ο Δημήτρης Μητροπάνος έχει πει, έχει περιγράψει τι ακριβώς γίνεται, που λέει είμαστε λέει μέχρι 7%. Φωνάζουμε η πλουτοκρατία, ο καπιταλισμός, λέει, και τους έλεγε ο Μητροπάνος, τι θα γίνει, γιατί δεν πάτε για το 12%, θα μπορούσε το ΚΚΕ, έχει θέσεις οι οποίες και εμένα με βρίσκουν κάποιες από αυτές σύμφωνο. Mm-hmm. Για τα εργασιακά, με βρίσκουν κάποιες από αυτές σύμφωνο. Αλλά είναι σαν να θέλει να μείνει εκεί, στο 5-7%, να μείνει στάσιμο, δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Το έχει πει καθαρά η Παπαρίγα. Το έχει πει, δεν θέλουμε να γίνουμε κυβέρνηση. Εγώ έχω συγγενικά μου πρόσωπα, πρώτα μου ξαδέρφια, που συμμετέχουν ενεργά στο ΚΚ και τον έχω πιάσει τον ξαδερφό μου, του λέω, αρέσει, του λέω, έχουμε το 19 τότε. Και εκεί τα πήρα στο κρανίο και του λέω, δεν ψηφίζω. Και μου λέει, όχι, μου λέει, εμείς σταθερά, μου λέει, θέλουμε να είμαστε φωνή μέσα στη Βουλή, δεν θέλουμε, μου λέει, να κυβερνήσουμε. Και σου είπε, μου λέει, γιατί νομίζεις, μου λέει, ότι άμα κυβερνήσουμε, θα μας αφήσουν να κυβερνήσουμε. Πιστεύεις, μου λέει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αφήσει να κυβερνήσουμε όπως θέλουμε. Γι' αυτό δεν θέλουμε, δηλαδή έτσι μου το τελειολόγησε, ότι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε γιατί δεν θα μας αφήσουν. Θα πρέπει να είμαστε πιονάκια και βασικά αυτό είναι, νομίζω, ότι το λάθος ποιος το έκανε, ποιος μας έβαλε στην Ευρώπη, ο Παπανδρέου. Ο Καραμανλής. Ο Καραμανλής. Πριν... αυτό ήταν το πούλημά μας. Τελείωσε. 40 χρόνια. Ναι, από εκεί και πέρα δεν υπάρχουμε. Είμαστε πιονάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απλά είναι μαριονέτες οι αρχηγοί που βάζουν. Ποιος είναι με τα νερά τους, ποιος όχι. Να σου πω, δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν και γενναίοι λαοί στην Ευρώπη. Ναι, εμείς δεν βλέπω να είμαστε έτσι Έλληνες. Υπάρχουν γενναίοι λαοί οι οποίοι θέλουν να επιζήσουν. Η Ελλάδα φαίνεται ότι θέλει να αυτοκτονήσει και να πάει στη λύθη, στην ιστορική λύθη. Υπάρχουν άλλοι λαοί που προσπαθούν, δηλαδή βρίζουν τον Ορμπάν όλοι, Ορμπάν είναι πιο σωστό, στην Ουγγαρία τον βρίζουν. Διάβαζα πρόσφατα, θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο ηλεκτρικών μπαταριών, ίσως σε όλο τον κόσμο. Όλες οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα εξαρτώνται από την Ουγγαρία. Επένδυση της Κίνας, πραγματική επένδυση της Κίνας στην Ουγγαρία. Και τεχνογνωσία, όχι μόνο φθηνά εργατικά χέρια. Θα εξαρτώμεθα από την Ουγγαρία, η οποία Ουγγαρία λένε ο ακροδεξιός, ο φασίστας, φωνάζουν το ένα το άλλο. Τι κάνει, πρημοδοτεί την ουγγρική οικογένεια. Έχει πάρει φοβερά μέτρα στήριξης της ουγγρικής οικογένειας. Λέει, είσαι νεαρή, στηρίζει τη μητέρα και έτσι πρέπει. Όταν θα κάνει παιδιά, θα πάρει, εκτός από επιδόματα, θα πάρει σπίτι, θα πάρει χρήματα και πλέον η Ουγγαρία πηγαίνει πολύ καλύτερα στο θέμα του πληθυσμού. Εμείς εργαζόμαστε για άλλους. Δεν εργαζόμαστε για την Ελλάδα. Έχουμε γίνει, μην πω, θα γίνουμε χειρότεροι, άσε με τώρα, μην λέω κακές. Αλλά επειδή είπες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Και εάν υπάρχουν γενναίοι λαοί και γενναίες φωνές και γενναίες δράσεις, θα αλλάξει. Αν δεις σε όλη την Ευρώπη, όλη η Ευρώπη σαρώνεται από μια καταιγίδα ακροδεξιάς. Έτσι τους περιγράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι άνθρωποι, εγώ έτσι όπως τους βλέπω, δεν είναι ακροδεξοί οι περισσότεροι. Απλώς πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα που προσπαθεί να επιβληθεί τώρα και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είμαστε Ευρωπαίοι, άχρωμοι, άοσμοι κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχουν θρησκείες, δεν υπάρχουν σύνορα, είμαστε όλοι μια μορφή μάζα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μας ήρθε πρόπερση μήνυμα από την Ευρωπαία Επίτροπο Μαλτέζα για την ισότητα να μην στείλουμε καλά Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έφτασε και σε εμάς. Δεν κατάλαβα, γιατί να μην στείλεις καλά Χριστούγεννα. Γιατί λέει ότι, γιατί υποστηρίζει αυτή ότι θα παρεξηγηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι αλόθρησκοι. Η οποία είναι τόσο, τι να πω, εκτός πραγματικότητας, όλοι αυτοί είναι εκτός πραγματικότητας, όπως με την ενέργεια, με το ένα με το άλλο, είναι εκτός πραγματικότητας. Όταν παίρνεις 20 και 30 χιλιάδες ευρώ
το μήνα και είσαι σε ένα κουκούλι. Να σου πω κάτι. Σε ένα κουκούλι. Κάθε μέρα μιλάω με 300 άτομα. Είσαι εκτός πραγματικότητας. Παίρνω τον Πακιστάνο και του λέω Χριστός Ανέστη και μου λέει δόξα τω Θεώ. Άκου να σου πω. Η Επίτροπος ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν αλόθρησκοι, δηλαδή τι είναι οι πιο πολλοί αλόθρησκοι στην Ευρώπη, μουσουλμάνοι, οι οποίοι ενδέχεται να παρεξηγηθούν. Αν πω εγώ σε σένα, καλά Χριστούγεννα. Ή αν δει έξω μια επιγραφή, καλά Χριστούγεννα. Και είναι τόσο χάζε που δεν ξέρουν ότι οι Μωαμεθανοί έχουν τον Χριστό ως προφήτη υποδέστερο του Μωάμεθ. Σε δάσκαλο τον έχουν. Και οι οποίοι, επειδή εγώ έχω συναδέλφους μουσουλμάνους, μου στέλνουν αυτοί... πάρα πολύ. Μου στέλνουν αυτοί καλά Χριστούγεννα. Καλέ, έλα να δεις και εμένα. Μου στέλνουν καλά Χριστούγεννα, γιατί τον έχουν ως προφήτη, λανθασμένα, ως υποδεέστερο προφήτη, λανθασμένα φυσικά, να μην παρεξηγηθούμε, και μου στέλνουν αυτοί καλά Χριστούγεννα και μου επιβάλλει η Επίτροπος για την Ισότητα να μην στέλνω εγώ σε σένα. Καλά Χριστούγεννα, μην παρεξηγηθεί ο μουσουλμάνος που μου στέλνει καλά Χριστούγεννα. Μιλάμε για τρελές καταστάσεις. Τώρα είδες όμως, πάνε να μου επιβάλλουν το και δικό σου. Όχι, εγώ θα επιβάλλω το δικό μου, δεν κατάλαβα. Παίρνω την άλλη τηλέφωνο και μου λέει αγγλικά και λέω, συγγνώμη κυρά μου, είσαι εδώ στην Ελλάδα, τρως, πίνεις, παίρνεις δάνεια, χρωστάς και δεν ξέρεις ελληνικά. Τώρα της λέω, θα σου στείλω 10.000 πρόστιμο, της λέω, γιατί δεν έχεις μάθει την ελληνική γλώσσα. Τώρα θα δεις. Έτσι είναι. Ολυμπία δεν είναι αυτό. Σε σοβαρές χώρες, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κι όμως, στη Γαλλία, σου επιβάλλουν να μάθεις γαλλικά και να δουλέψεις. Σου κάνουν εξετάσεις. Αυτό πήγα να πω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σου λέει, έλα εδώ, μετά από κάποιο καιρό, έμαθες τη γλώσσα. Τι δουλειά κάνεις, πού είσαι, πού είναι η ασφάλισή του. Και εμάς, σαν νίκη, αυτή είναι και η πρότασή μας. Δηλαδή, ο άνθρωπος, λέμε ναι στους μετανάστες που χρειαζόμαστε σαν χώρα. Θα πρέπει να έχουμε ένα εθνικό σχέδιο. Τι χρειαζόμαστε, 10.000 που θα είναι στα χωράφια να σκάβουν. Οκ, 10.000 στα χωράφια να σκάβουν, ασφαλισμένοι άνθρωποι να έχουν την περίθαλψη που χρειάζεται, αν χρειάζονται, την παιδεία που χρειάζονται, οι οικογένειές τους κτλ. Και να έρχονται στην Ελλάδα ως μέτικοι. Ως μέτικοι. Όχι ως μόνιμοι. Και κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς θα γίνουν και μόνιμοι. Κάποιοι που είναι. Που μοιραζόμαστε τα ίδια πράγματα, νιώθουν Έλληνες, έχουμε την ίδια θρησκεία, την ίδια παιδεία, τις ίδιες αρχές, καλώς να ορίσουν. Δεν κοιτάμε το DNA του ανθρώπου, κοιτάμε το φρόνημά του. Αν έχει ελληνικό φρόνημα, ευχαρίστως να έρθει. Όχι ελληνικό φρόνημα μετά από 3 μήνες και μετά το γυρίζουν και γίνομαι Πακιστανός ή Αφγανός. Γιατί δεν έχουμε ένα πάρα πολύ ζωντανό παράδειγμα που πρέπει να το θυμηθούμε με το παλικάρι που είχε γίνει τόσο ντόρος, το παιδί από την Αλβανία που έγινε σημειοφόρος εδώ στην Ελλάδα, το τιμήσαμε τότε και μετά αυτός έγινε βουλευτής στην Αλβανία, πρόεδρος της Αλβανίας και μιλάει κατά της Ελλάδος και άνοιξε και παιδεία μάχης με την Ελλάδα. Και τότε στη Χιμάρα έγινε και ο κακός χαμός με το παλικάρι που σκοτώσανε. Λοιπόν, και αυτός που σπούδασε, μεγάλωσε, παρέλασε με την ελληνική σημαία και το έπαιζε Έλληνας, έγινε πρόεδρος της Αλβανίας και άρχισε βουλευτή. Αυτός πρωθυπουργός της Αλβανίας. Το σφάλμα ήταν ότι από τότε που του δόθηκε η σημαία, καταφερόταν άσχημα για την Ελλάδα. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ο ίδιος, αφού δεν πίστευε ότι είναι Έλληνας ή ότι μοιράζεται τα ίδια ιδεώδη, δεν χρειαζόταν από μόνος του να δεχθεί τη σημαία. Παρόλο που ο νόμος ήταν έτσι. Δεν χρειαζόταν, από τη στιγμή που δεν ήθελες. Αν εγώ ζούσα στην Ελβετία και δεν ένιωθα καθόλου Ελβετός, γιατί να πάω να πάρω μια ελβετική σημαία και να κάνω παρελάσεις ή οτιδήποτε. Αλλά έθιξες και το θέμα της Χιμάρας και της δολοφονίας του Κωνσταντίνου του Κατσίφα. Δεν ήταν στη Χιμάρα, ήταν στην... τέλος πάντων θα θυμηθώ. Κοντά πάντως, ναι. Όχι σε άλλο χωρίο, είναι μακριά από τη Χιμάρα. Εγώ έχω πολλούς φίλους από τη Χιμάρα. Τη Βόρεια Ήπειρο την έχουμε παρατήσει. Γενικότερα η εξωτερική μας πολιτική είναι άθλια. Είναι και αυτή ανθεληνική. Τα τελευταία χρόνια εγώ παρακολουθώ τον Πρωθυπουργό, είναι dealer των Αλβανών πώς να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των Σκοπιανών πώς να μπουν
και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στο ΝΑΤΟ... Το ίδιο όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτσι. Εμείς διαφωνούμε κάθετα με αυτό και αντί να προστατεύσουν τους ανθρώπους μας, τον έναν τον δολοφόνησαν, τον Κωνσταντίνο τον Κατσίφα, να ακούγεται το όνομά του, δεν έχουμε απαιτήσει, που ήταν ένας άνθρωπος ελληνικής μειονότητας, γιατί με τον νόμο δεν είναι Έλληνο-Αλβανοί ή Αλβανο-Έλληνες, είναι ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο. Είναι κατοχυρωμένο νομικά. Δεν είναι σαν τους μουσουλμάνους της Θράκης, που είναι Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής θρησκείας. Οι Έλληνες της Βόρειας Ήπειρου είναι Έλληνες με τον νόμο. Και είναι μειονότητα. Πήγαν, τον σκότωσαν, δεν ενδιαφέρθηκε καμία ελληνική κυβέρνηση να πιέσει την αλβανική πλευρά πάνω σε αυτό το θέμα. Βγήκαν και είπαν για τον άνθρωπο ψευδός ότι τρελάθηκε και βγήκε με ένα όπλο και αναγκαστήκαμε, ας πούμε, και φέραμε επίλεκτη ομάδα τυχαίως και τον σκοτώσαμε. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Η υποτίθεται αδύναμη Αλβανία να πιέζει την υποτιθέμενα δυνατή Ελλάδα. Και τώρα στη Χιμάρα, επειδή έχω φίλους προσωπικά βορειοϋπειρώτες, θέλουν να τους πάρουν όλες τις περιουσίες. Την περιουσία τους, το παραλιακό μέτωπο, θέλουν να το κρατικοποιήσουν και να το δώσουν σε Ιταλούς, ακούγονται πάλι... Στη Χιμάρα, ναι. Αν θέλεις κάνε ρεπορτάζ, μπορείς να κάνεις ρεπορτάζ, αν έχεις ανθρώπους από τη Χιμάρα, να σου τα πούν επακριβώς και τους διώκουν τα τελευταία... Συγγνώμη, εμένα στη Χιμάρα τώρα που λες, η ξαδέρφη μου, έχει με τον άντρα της, γιατί είναι από εκεί ο άντρας της, φτιάξανε μπακαλώους εκεί. Ναι. Και έχουν πάρα πολλούς τουρίστες Ιταλούς, μου λέγανε. Ναι. Μάλιστα, με ένα ζευγάρι έγιναν τόσο πολύ φίλοι που πήγανε και στην Ιταλία τα παιδιά σαν ζευγάρι, ξέρεις. Ναι. Και μου λέει, έχουμε πάρα πολύ τουρισμό Ιταλούς. Ναι, φυσικά, είναι πανέμορφη. Είναι η Μύκονο της Αλβανίας. Θέλουν να πάρουν όλα αυτά που είναι στο παραλιακό μέτωπο των Ελλήνων και να τα εκποιήσουν με το πρόσχημα ότι δεν έχουν άδειες. Τι άδεια να έχουν από το καθεστώς Χότζα, τι να έχουν. Την ίδια στιγμή βγαίνουν... Τώρα θα ρωτήσω την ξαδέρφη μου. Να τη ρωτήσεις και μπορείς να κάνεις και εκπομπή γι' αυτό. Ναι. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που δείχνει πώς πυροβολούμε εμείς τα πόδια μας και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Αυτό το κάνει η αλβανική κυβέρνηση και θέλει. Φυσικά, να βγάλει τους Έλληνες. Ναι. Και εμείς από εδώ δεν κάνουμε τίποτα για να το στηρίξουμε. Για τους υπερασπιστούμε που είναι ελληνική μειονότητα, επαναλαμβάνω. Δεν είναι κάτι ξένο. Δεν είναι Έλληνες που ζουν στην Αλλοδαπή. Είναι ελληνική μειονότητα αναγνωρισμένη με τον νόμο. Θα τη ρωτήσω τώρα γι' αυτό. Καλά που μου το πες, θα την πάω να τη ρωτήσω. Άρα έχετε πολλά σχέδια. Βλέπω ότι είσαι γνώστης των πραγμάτων. Καλά έκανες και ήρθες και μας τα λέει. Γιατί πραγματικά το μωρό εδώ πέρα δεν θα ξαναμπεί τόσα πολλά πράγματα. Η Νότα, σε πληροφορώ, γνωρίζει πάρα πολλά. Και να πω κάτι, στην πολιτική τα τελευταία χρόνια μας παρουσιάζονται κάποιοι ως επιστήμονες. Δηλαδή βγαίνει κάποιος, λέει, είμαι δικηγόρος και τον βλέπουμε και τον θαυμάζουμε, ιατρός, μηχανικός, δημοσιογράφος και τους θαυμάζουμε. Πιστεύω ότι στη Βουλή περισσεύουν αυτοί οι άνθρωποι και χρειάζονται άνθρωποι με ενσυναίσθηση να πονάνε το λαό, να προέρχονται από το λαό, να είναι ο λαός και όχι πορφυρογέννητοι οι οποίοι θα εργαστούν για το λαό. Αυτό είναι το σημαντικό. Σε μια βουλή δεν έχουμε ανάγκη τόσους δημοσιογράφους. Και εσύ είσαι στο νότιο τομέα και εσύ από εδώ είσαι, από εμάς. Ναι, ναι. Ωραία. Να ξαναπούμε το όνομά σου για να το κρατήσει ο κόσμος έτσι για να τα φυλάδια. Κώστας Καραμάνης. Κώστας Καραμάνης. Και η Κουλίτση. Παναγιώτα Κουλίτση. Και Νότα. Το έχεις το Νότα δίπλα. Όχι. Παναγιώτα Κουλίτση. Δεν έχουμε και Κώστας Καραμάνης. Δεν έχουμε κανέναν ανταγωνισμό. Δεν θα μας πειράξει να βγει η Νότα και όχι ο Κώστας ή ο Κώστας και όχι η Νότα. Μας ενδιαφέρει κάτι να γίνει. Καλούμε και άλλους να έρθουν. Αν όχι σε εμάς, σε άλλα μικρά κόμματα που έχουν μια καλή προαίρεση. Η καλή προαίρεση, ρε παιδιά, είναι να αγαπάνε την πατρίδα. Δηλαδή, έλεος, επειδή αγαπάω την πατρίδα μου, είμαι ακροδεξιά και φασίστρια, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Δεν τολμώ να βγάλω την ελληνική σημαία και μου κάνουν μπούλινγκ ότι είμαι έλεος.
Όχι, είμαι κομμουνίστρια γεννημένη, το λέω και το ξαναλέω έτσι για να μην παρεξηγιόμαστε. Αλλά αγαπάω και την πατρίδα μου και βλέπω ότι τόσα χρόνια δεν με έχουν ξεπουλήσει. Με έχουν. Άρα πρέπει να φωνάξω. Πρέπει να μπω σε μια παράταξη που θα φωνάζει και θα λέει το δίκιο. Όχι, που θα προφυλάξει την πατρίδα μου. Την πατρίδα μου. Και για μένα υπάρχουν σύνορα. Ναι. Κάποιοι έχουν πάρει και το λόγο του Χριστού και τον έχουν κάνει όπως θέλουν και στο όνομα της αγάπης σας πρόχνουμε τα παιδιά μας στην αμαρτία μου, λέγει ο Πάτερ Νικόδημος, ένας διορατικός παππούλης. Τι εννοούσε με αυτό, γιατί το βλέπω. Πάνω στο όνομα της αγάπης πάνω να κάνω την παγκοσμιοποίηση και να βγάλουμε τα σύνορα, αγαπάμε και το μετανάστη, αγαπάμε και τον έναν, αγαπάμε και τον άλλον, άρα έχουμε όλοι κόκκινο αίμα, να γίνουμε όλοι ένα. Όχι, δεν είναι έτσι. Σ' αγαπάω που είσαι άλλη θρησκεία. Δεν με ενδιαφέρει, είσαι μαύρος, κίτρινος, μπλε. Ναι, αλλά στη μεριά σου, στη μεριά μου. Να σου δώσω ένα κομμάτι ψωμί άμα πεινάς, ναι. Να σου δώσω γιατριά να σε γιατρέψω, ναι. Να σου κρατήσω το χέρι γιατί κλαις, ναι. Αλλά στη μεριά σου, στη μεριά μου. Πώς είναι ένα ζευγάρι παντρεμένο που αγαπιούνται, αλλά ο χώρος σου και ο χώρος μου. Δεν μπορούμε να γίνουμε ένα, έτσι δεν είναι? Και να προσθέσω σε αυτό ότι η υποκρισία της Δύσης και των ανεπτυγμένων χωρών γενικότερα είναι ότι δεν τους βοηθάμε στις χώρες τους. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω λίγο και τον Αφγανό, ο οποίος έχει εισβάλει η Σοβιετική Ένωση, μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, τους έχουν διαλύσει. Και αν κάποιος δεν ήθελε τους τόσους Αφγανούς εδώ, που δεν, όντως δεν μπορούμε να τους απορροφήσουμε. Δηλαδή, σε πόσο... Δεν ξέρω πω κάτι, αυτή είναι πιο ηθική από όλους, νομίζω, είναι πολύ καλά παιδιά. Εντάξει, όχι όλοι, αλλά η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να τους ενσωματώσει όλους αυτούς, να τους απορροφήσει. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει λίγο να δούμε οι χώρες, ειδικά οι ανεπτυγμένες, που είναι φοβερά υποκριτικές, πώς θα τους αναπτύξουν εκεί. Συγγνώμη, η Γαλλία έχει κλείσει τα σύνορά της και δεν έβαζε κανέναν τότε. Ναι, ποια Γαλλία? Εδώ λέμε οι προηγμένες χώρες. Η Γερμανία πάλι είχε βάλει μπλαφό, δεν θυμάσαι, η Μέρκελ τότε. Εδώ γίνονται πλέον επιστροφές. Σε λίγο καιρό όλους τους υπεράριθμους θα τους στέλνουν πάλι πίσω στην Ελλάδα ως πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, που είναι λάθος, γιατί αυτός ήρθε ας πούμε από την Τουρκία, που δεν είναι μια χώρα που είναι σε πόλεμο ή δεν κινδύνευε στην Τουρκία. Χρησιμοποιείται το διεθνές δίκαιο κατά βούληση και κατά τα συμφέροντα κάποιων. Και εκεί ξεχνάμε τότε με τους μετανάστες, όταν είχε γεμίσει η Χίο, πώς ήταν ο Πάτερ Αντώνης και πόσα παιδιά βοήθησε τότε και πόσους μετανάστες και πώς πηγαίνανε τότε ο κύριος Μητσοτάκης. Τα είπε ο Πάτερ Ευάγγελος, τα είπε. Ναι. Πώς πήγε ο κύριος Μητσοτάκης με τους απεσταλμένους από της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλεγε για τις εγκαταστάσεις της Κιβωτό, για το έργο της Κιβωτό, για πόσο βραβεύτηκε με τους... πόσο βοήθησε με το μεταναστευτικό και αυτά. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή αυτό που λέει ο ίδιος άνθρωπος που με βοήθησε, πώς το λέω τέτοιο. Πώς ανυψώνησε, με χαιρώνει. Ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε. Ο ίδιος άνθρωπος με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε. Αυτό το πράγμα, ναι. Είναι ντροπή. Και εμείς εδώ μεταξύ, ρε παιδί μου, τα βλέπουμε. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω φτάσει. Κάποτε ήμουν μικρή, δεν ασχολιόμουν. Τώρα εδώ και 10 χρόνια. Λόγω εκπομπής, λόγω και 15 χρόνια. Δεν μπορώ. Όπως βλέπω και στα δημοτικά πράγματα και τρελέ. Δηλαδή, τέλος πάντων, μακάρι να ξυπνήσαμε. Γιατί κοίταξε να δεις, μην απογοητευόμαστε κιόλας, το ότι έχουν δημιουργηθεί τόσα μικρά κόμματα, πάει να πει ότι ο κόσμος ξύπνησε και λιγάκι. Ναι, αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δηλαδή τώρα, εγώ έχω χάρη που έχω δει και άτομα που ασχολούνται. Να, εγώ με την Παναγιώτα χάρηκα. Γιατί είναι ένα άτομο που δεν έδειξε ποτέ ότι ασχολιόταν με αυτά. Και όμως πνίγηκε και φωνάζει και θέλει να συμμετέχει και σου λέει όχι.
Ρε παιδί μου, κουράστηκα. Είναι απλό για το μέλλον της πατρίδας, του παιδιού μου, λογικό δεν είναι. Οπότε τώρα να κάτσω σπίτι μου και να βλέπω έτσι απλά σαν παρατηρητής τι συμβαίνει γύρω μου, σκέφτηκα να κατέβω. Καλά έκανες. Καλά έκανες και να ξεσηκώσεις και τις γυναίκες. Αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, μπορεί να έχουμε κερδίσει την ισότητα γυναίκες, αλλά πια ξεφύγαμε κι εμείς. Παρά κάναμε ισότητα. Πάνει μέτρον άριστα. Έλα, ευνοχήσαμε τελείως άντρες εμείς. Το κάναμε τελείως αντίθετο τώρα, ε. Συμφωνείτε εδώ, κύριε? Δεν ξέρω, να αρχίσω να χτυπάω το χέρι μου ως ένδειξη ανδρισμού, τι να κάνω. Όχι, θέλω να πω ότι λιγάκι ναι, με κάναμε την ισότητα και κερδίσαμε πολλά πράγματα. Εγώ το σκέφτομαι αυτό ευρύτερα, ότι γενικότερα σαν άνθρωποι, αυτό που λέγαμε πριν με τους Ευρωπαίους, λέει ο άλλος είμαι Ευρωπαίος, δεν έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Τι είναι. Πρόσφατα είδα ένα σαν mini ντοκιμοντέρ που λέγεται What is a woman, τι είναι μια γυναίκα. Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος το έκανε, αξίζει να το δείτε στο διαδίκτυο, και υπάρχει και με σχολιασμό κάποιο ανθρώπου σε μια χριστιανική μάζοξη που τους το εξηγεί, βγαίνει και ρωτάει τι είναι μια γυναίκα. Και τον αντιμετωπίζουν όλοι, λες και τους, τι να πω, λες και τους κάνει μια προσβλητική ερώτηση, σηκώνονται, φεύγουν από φεμινιστικές οργανώσεις, του λέει κύριε, μου κάνεις αυτή την ερώτηση, έχεις κακό σκοπό, και σηκώνεται και φεύγει. Τι είναι η γυναίκα, εμένα μου πει γιατί γυναίκα. Θα του έλεγα. Γυναίκα είναι η γη, η θάλασσα, οτιδήποτε είναι θηλυκό, εμένα πρέπει να ρωτήσει. Και τι θέλω να πω, έχουμε χάσει αυτά τα βασικά, δηλαδή δεν γνωρίζουμε πλέον ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, δεν γνωρίζουμε το φύλο μας. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχουν 72 φύλλα. Καλά, αυτό πια, άσε με τώρα. Είναι ιστορία. Και να σου πω κάτι, εμείς στη Νίκη τι λέμε. Όλοι, επαναφέρουμε ένα σλόγγαν ενός Έλληνα λογοτέχνη, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, που λέει όλοι οι λαοί πρέπει να κοιτάνε μπροστά. Ο Έλληνας, η Ελλάδα όμως για να πάει μπροστά πρέπει να κοιτάξει πίσω τις ρίζες της. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Εγώ βγαίνω στο εξωτερικό και μου λένε όλοι με μια καλοπροαίρετη ζήλια, εσύ είσαι Έλληνας, έχεις πρόσβαση στην ελληνική γλώσσα, στην ελληνική παιδεία. Δεν ξέρουμε δηλαδή την αξία μας. Θαυμάζουν οι ξένοι τα τους Έλληνες. Τα παιδιά μας όμως τα ξενερώνουμε και δεν τους μαθαίνουμε τα αρχαία. Ναι, δεν τους μαθαίνουμε τους τόνους. Που η τόνη ήταν γιατί ξύπναγε το μυαλό, η οξία, ο τόνος. Οι ξένοι θα ήθελαν να γίνουν Έλληνες ή κάπως να μετέχουν της ελληνικής παιδείας και εμείς λέμε εγώ θέλω να γίνω Ευρωπαίος. Εγώ θέλω, αν γίνει κάτι με την Τουρκία, θα με σώσει ο Γάλλος. Του λέω, βρε φίλε, ο Γάλλος, αν δεις έρευνες που γίνονται, έχω διαβάσει μια έρευνα. Τέλος πάντων, οι Γάλλοι πάντως επαναστατούν στη δεξιά που έχουν, Δεν είναι δεξιά, είναι... Δεξιά, άκρο δεξί. Είναι άκρος φιλελεύθερος ο Μακρόν, να ξέρεις, ο Μακρόν, ο Μητσοτάκης και κάποιοι άλλοι, ο Τριντό, αυτός του Καναδά, άλλος, ας πούμε, φασιστική δημοκρατία, είναι όλοι με τον Κλάους Σβάμπ, όλοι. Όλοι, δηλαδή, έχουν κάποιες γραμμές και αυτές ακολουθούν. Ό,τι κάνει ο ένας, το κάνει και ο άλλος. Ό,τι θα κάνει ο Τριντό, θα το κάνει ο Μητσοτάκης και ό,τι κάνει της Γαλλίας, θα το κάνει πάλι ο Τριντό και ο Μητσοτάκης. Ήθελα να ξέρω, τα μάτια τους δεν τα βλέπουμε, γιατί εγώ επειδή από τα μάτια δεν μου κάνει κανείς κλικ να ψηφίσω. Δηλαδή, είσαι καθυστερημένη. Και εγώ να σου πω κάτι, επειδή είμαι και λίγο φυσιογνωμιστής. Κι εγώ. Φυσιογνωμιστής, λέω, τώρα ποιος ψηφίζει, λέω, αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή ώρες τον βλέπω, τον Μητσοτάκη. Εγώ πάντως γελάω. Δηλαδή, από τους 300 στη Βουλή. Δηλαδή, εντάξει, ο Τσίπρας έχει λίγο κολαράκι, κάτι κάνει. Όλοι οι άλλοι είναι, δηλαδή, βλέπεις μερικούς και λέει, παιδί μου, πώς τους εμπιστευόμαστε. Είναι πονηρόφατσα. Ναι, είναι. Το μάτι του πετάει σπίθες. Είναι πονηρόφατσα. Ναι. Ναι. Όπως και αυτός που έβγαινε και μας έλεγε, που ήταν και εγκτζής, της Νέας Δημοκρατίας, όχι ο Τσιόδαρδας, ο άλλος, που ήταν εγκτζής κιόλας, που είναι εγκτζής ο άνθρωπος, ο Κοντός. Και αυτού το μάτι πέταγε σπίθες, είναι διάολος κολοκοτσομένος. Ο Κοντός Ζαμάνης,
Ποιος έλεγε μαζί με το Σιώτρας και μας λέγανε... Ο Κοντός Αμάνος. Όχι, Μωρίτσα. Α, που ήταν ο Χαρδαλιάς. Ο Χαρδαλιάς. Α, ο Χαρδαλιάς. Σπίθες και αυτό μου το μάθει πετάει. Πονηρόφατσα και αυτό. Ναι, ναι, και αυτός, και αυτός, και αυτός. Ο οποίος διάβαζα το βιογραφικό του, την πολιτική του πορεία. Το μόνο που αγάπησε είναι την Άιτσις. Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, αλλά τελικά σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω το μόνο που τον σώνει είναι την Άιτσις. Βλέπω άλλους υπουργούς, ξεκίνησε από την ΚΝΕ, μετά πήγε στο Ρίγα Φεραίρο, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά τα αριστερά. Ξεκίνησε από το ΚΚΕ, πήγε στο Ρίγα Φεραίρο, πήγε εκεί, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Και κάπως βρέθηκε στη Νέα Δημοκρατία υπουργός. Και τώρα κάποιος με παίρνει από το γραφείο του, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος αλήτης έχει δώσει το τηλέφωνο μου. Με παίρνει ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ένας άσχετος του ΠΑΣΟΚ. Συγγνώμη, εμένα με έχουν. Και εμένα και δεν ξέρω, αλλά ξέρεις πώς γίνεται με τα τηλέφωνα. Επειδή το έζησα, μπορεί να είσαι σε ένα σύλλογο. Και ο σύλλογος έχει δώσει σε αυτόν που στηρίζει όλο το Μητρό με τα μέλη και σε παίρνουν τηλέφωνο. Μπορεί να είσαι, δηλαδή το τηλέφωνο σου, ποιος να σου πω τώρα, η Εκκλησία. Α. Η Εκκλησία ίδια. Να είναι κάποιος μέσα στην Εκκλησία που έχει τα τηλέφωνα και να δώσει σε κάποιον που θέλει να στηρίξει για να... Δηλαδή το έχω δει αυτό, το βλέπω τι γίνεται. Εμένα πάντως με παίρνουν τρεις, εμένα, αλλά τους πληρώνω με το ίδιο νόμισμα. Τους δίνω προεκλογικές υποσχέσεις που δεν θα τηρήσω. Όπως και αυτοί δίνουν προεκλογικές που δεν θα τηρήσουν, και εγώ τους λέω θα σας ψηφίσω. Ναι, ναι. Ναι, μήπως και δεν με ξαναπάρουν, αλλά συνεχίζουν, με ξαναπαίρνουν. Όχι, θέλουν συνέχεια. Θέλουν να Όχι, εμένα, εμένα με παίρνουν τηλέφωνο. Ρε παιδί μου, εγώ είμαι σε διάφορες, στην Παναθηναϊκή, σε αυτά και έχω δει ότι με έχουν πάρει άτομα. Και έχω καταλάβει ότι το τηλέφωνο μου μάλλον έχει... Ναι, δεν είναι. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Αυτό πρέπει να κάνω, να το δώσω στην αδερφή μου κι εγώ έτσι, να πουλάει Oriflame. Μπράβο. Αυτοί πώς έχουν το θράσος και μας ενοχλούν, έτσι δεν είναι. Και εμείς όταν ενοχλούμε για να κάνουμε, δεν γίνεται. Ωραία, λοιπόν, άρα να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση έτσι για τον Νίκη. Και να πούμε βέβαια ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι καλεσμένους από τον Νίκη, τον κύριο Βρετό και τον κύριο Πούλη. Τον κύριο Πούλη. Ναι. Θα σας ενημερώσουμε κιόλας. Ο Κώστας λοιπόν, Καραμάνης Κώστας, είσαι πού μένεις Κώστα? Στην Άνω Γλυφάδα. Α, άρα είναι νότιος τομέας. Ναι. Μπράβο, και ήρθες από την Γλυφάδα εδώ. Μπράβο, ρε, μπράβο, τσακάλι. Κίνηση, πολύ κίνηση. Και να σου πω κάτι, έπρεπε. Με τι ήρθες, μαμάξια? Ναι. Γιατί θα σε συνέφερε πιο γρήγορα, θα αρχίσουν με το μετρό. Και να το άφηνες νέο, ξέρεις, από τον νέο κόσμο, το τραμ εδώ και είναι πιο κοντά, θα σου να. Να τα άφηνες εκεί στο ελληνικό ταμάξι που έχει να παρκάρεις. Θα ήταν. Καλά, τώρα όμως θα κατεβαίνεις. Ναι, εντάξει, το κάνω και βολτούλα. Να μας δεις κιόλας. Κοίτα τι θα κάνεις τώρα για να μην πας μάδια χέρια στα παιδιά. Τι να κάνω? Τι θα κάνεις? Όπως θα φύγεις από εδώ, ναι, θα πας μια βόλτα εδώ στην πλατεία που είναι τα περίπτερα. Και γιατί κάνουμε ένα 15ήμερο, ο Δήμος Νέας Σμύρνης κάνει. Την Κυριακή στην πλατεία δεν σε βρήκα. Εγώ δεν ήμουν την Κυριακή, αφού πήγα στην εκδρομή με την εκκλησία. Αν ήταν, θα κάναμε και δημόσιες σχέσεις. Ήμουνα το πρωί, μετά το απόγευμα πήγα. Είναι διάφορα περίπτερα από συλλόγους και αυτά, αλλά είναι με βιβλία. Ναι. Είναι ένας κριτικός που πουλάει λουκάνικα που εγώ θέλω τώρα να πάω να αγοράσω και σήμερα και τα λιγουρεύομαι την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μου φύγει τη Δευτέρα. Ωραία να πάρεις λουκάνικα. Είναι που έχουν ένα αυτό που είναι για παιδάκια και τέτοια με ζαχαρωτά και τέτοια να πάρει τα παιδιά. Κοίταξε, γενικά τράβα μια βόλτα έτσι, να ψωνίσεις. Έτσι όπως μου τα λες, θα τα φέρω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου και θα κάνουμε τη βόλτα τη Δευτέρα. Μέχρι τη Δευτέρα είμαστε. Τη Δευτέρα λοιπόν γίνεται αφιέρωμα στο Μίκη το Θεοδωράκη στη Λεόντιο τη σχολή που κάνει το ποιότητα ζωής. Να πάμε, να μου το θυμίσεις, να πάμε. Εγώ. Μπράβο κι εγώ. Να πάμε παρέν. Λοιπόν. Αλλά μπορείς να πάρεις τα παιδιά και τη γυναίκα το Σάββατο, την Κυριακή. Την Κυριακή. Έχει συναυλία πάλι. Το Σάββατο είχαμε τους πιξλάξει βούλιαξη Νέα Σμύρνη. Αλλά μπορείς να τους πας για καφεδάκι με τη γυναίκα, μπράβο.
και να τη πει: έλα να πάμε από εδώ, γιατί θα βρούμε και ωραίο τυράκι έτσι, κριτικό, έτσι, και γιατί θα βρούμε τα λουκανικά και τα κριτικά. Εκεί δηλαδή σε προωθώ εγώ να πας. Εγώ είμαι και μισοκριτικό. Γιατί έχω σπουδάσει στην Κρήτη και θεωρώ τον εαυτό μου κριτικό, ότι με αγαπώ τόσο πολύ. Πώς και δεν σε τήληξε κριτικιά. Πώς την κλείτωσες. Κριτικιά είναι η γυναίκα με τη Λακωνία. Δηλαδή έχει κριτικό επίθετο, έχει φύγει πριν πολλές γενιές από την Κρήτη. Άρα τελικά έπεσε σε κριτικιά από τη Λακωνία. Κοίταξε, στην Κρήτη έχει πολλούς μικρασιάτες. Ναι, το Κούγκαπι, ας πούμε, και αυτά είναι οι μικρασιάτες που πήγανε. Γι' αυτό έχουμε και πολλά επίθετα εκεί που είναι από πάνω, ναι. Μικρασιάτικα και αυτά. Τέλος πάντων, Ελλάδα είναι. Εσύ μικρασιάτης, είσαι Ολυμπία. Εγώ είμαι Πόντιοι και Κρητική, γίνανε ένα, φτιάξανε την Ολυμπιάδα, εμένα. Η μαμά είναι Κρητική, ο μπαμπάς είναι Πόντιος, γεννημένος όπως εδώ στη Ρεδεστού. Ο μπαμπάς μου, ο παππούς μου είναι. Ο πατέρας μου είναι γεννημένος εδώ. Εγώ μένω κοντά στα Σούρμενα και. Σας αγαπώ πολύ τους Πόντιους. Ναι. Σας θεωρώ ότι είστε από τα κομμάτια του ελληνισμού τα πολύ ζωντανά. Και πρόσφατα είχαμε, του Θωμά, το πανηγύρι, είχε χορούς, γινόταν χαμός στα σούρμενα. Και εδώ 19 Μαΐου θα γίνει που κάνουν και εδώ πέρα ο Σύλλογος η Μαύρη Θάλασσα κάνει. Άρα στα περίπτερα τώρα, επειδή γίνανε ένα λάξ, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οι Κρήτες. Τώρα θα δεις τους Πόντιους στη Μαύρη Θάλασσα. Και να δεις που έχουν βγάλει και λεξικό ποντιακό, έχουν βγάλει. Είναι ωραία πράγματα έτσι. Και μόνο που περνάς και τους γνωρίζεις. Και... Κάντο. Έτσι, έτσι. Εμείς δεν είμαστε παλαιοκομματικοί. Δεν κυνηγάμε. Έλα, οι δημόσιες σχέσεις, σε παρακαλώ. Δεν κυνηγάμε την ψήφο. Καλά τώρα να μην μας γνωρίσουν όμως, σε παρακαλώ. Να μας γνωρίσουν, ναι. Λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που με τιμήσατε. Το Νίκη, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι, είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, ανεξάρτητο η παράταξη. Δεν είναι ούτε φασιστικό, ούτε ακροδεξιό, ούτε θρησκευτικό. Είναι μια παράταξη που αγαπάει την Ελλάδα, το Σύνταγμα, το ελληνικό, το τονίζω το Σύνταγμα, γιατί εκεί κολλάει η ελληνική ορθοδοξία. Το οποίο θέλουν να αλλάξουν διακαώς. Μπράβο, το οποίο θέλουν να μου το κάνουν είναι μουσουλμανικό και εγώ δεν θέλω. Και όχι μόνο εγώ, κανείς Έλληνας δεν θέλει. Και μη τι άλλο, να μας σέβονται, να μας ρωτάνε, να υπάρχουν φωνές μέσα στη Βουλή, που να τους ταράζουν και να τους λένε «Όχι, εγώ δεν κάνω ψήφισμα αν δεν ψηφίσει ο λαός». Πρώτα θα κάνετε δημοψήφισμα και μετά θα πάρουμε εμείς απόφαση. Να γίνει αυτό, δηλαδή να υπάρχει αποχή στη Βουλή από τους ίδιους τους βουλευτές, να φύγει αυτή η προστασία των βουλευτών για να συμμαζευτούνε, ξέρεις που υπάρχει προστασία και μπορεί εγώ να είμαι παιδαρεστής, να είμαι έτσι, να είμαι αλλιώς, αλλά έχω τη βουλευτική προστασία. Εμείς προσθέτουμε κυρίως των υπουργών. Ο κατάπτυστος νόμος του Βενιζέλου, του Ευάγγελου εννοώ, περί μη ευθύνης των υπουργών, τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν οτιδήποτε το οποίο δεν είναι στο όριο του λάθους, αλλά είναι μια κακόβουλη ενέργεια για τα συμφέροντα του λαού. Και είναι και στο πρόγραμμα μας αυτό να φύγει. Βέβαια, γιατί είναι σωστό. Εδώ βλέπεις άλλες χώρες. Και κλήσεις τρώνε και μέσα πάνε και παρετούνται και. Αποφάσα, βλέπεις βουλευτές που δεν έχουν ούτε ένα φύλακα και προχωράνε και περπατάνε σαν απλοί άνθρωποι. Αποφάσα, λέει ο Μητσοτάκης, να σας κλειδώσω. Μετά βγαίνει ο Δένδιας, αποφασίσαμε να μην εκμεταλλευτούμε τους υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης, γιατί θα το ρίξουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποφασίζουν. Αποφασίζουν και διατάζουν, αυτό είναι, και εμείς δεν μας ρωτάνε. Ναι, μα δεν έχουν ευθύνη. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι βλακεία τους κατέβει. Καλά, Μαρική, να τους κάψουμε και τους 300 που λέμε. Όχι, δεν θα τους κάψουμε. Έχουμε τη δυνατότητα νόμιμα, ειρηνικά και δίκαια να τους ξεφορτωθούμε. Πολλοί μας έχουν φορτωθεί. Λοιπόν, νομίζω. Παιδιά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστε τον αγώνα. Εύχομαι όντως να πάνε όλα καλά. Μιλάμε πάλι. Δηλαδή, 21 του μήνα είναι η μέρα, λέει, του τυφλού, αλλά είναι και του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Άρα, εμείς να κάνουμε το σταυρό μας, να πάμε να ψηφίσουμε. Να δούμε πού θα γύρει η ζυγάρια. Στον τυφλό. Ποιος θα νικήσει. Ναι.
Κοίτα, εγώ αυτό φοβάμαι. Μην τυφλωθούν και πάνε και κάνουν λάθη κάτι και το μεταξύ ξέρεις τι γίνεται. Επειδή από μία, κάτι εκλογές που γίνανε για ένα σωματείο έτσι και ήταν μέσα, μπήκανε κόμματα και εκεί είδα πόσο πορωμένοι είναι μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, και λέω Παναγίτσα μου, αυτοί θα με καταστρέψουνε. Ή είμαι στη δουλειά και είναι ο άλλος και μου λέει, εγώ κορίτσι μου, 80 χρονών και με παίρνει. Και τι με παίρνει τη σοβαρά, του λέω, κύριε, επειδή εσύ είσαι 80 χρονών και θες να κοιμάσαι το μεσημέρι, εγώ δουλεύω 12 ώρες. Εσείς με φτάσατε εδώ. Οι δικές σας οι αποφάσεις με έχουν φτάσει εμένα εδώ πέρα να δουλεύουμε για ένα κομμάτι ψωμί, να δουλεύουμε 12 ώρα και να μην βγαίνουμε και πάλι πέρα, έτσι δεν είναι? Ή να φεύγουν τα παιδιά μας, εμένα αυτή τη στιγμή το παιδί μου είναι έξω. Και να έχω ένα παιδί και να είναι έξω. Κύπρο είναι. Αλλά... Και δεν υπάρχει και οικονομική ενίσχυση στα παιδιά που είναι έξω και σπουδάζουν. Τίποτα. Τίποτα. Ούτε να λένε στη μανούλα, πάρε μανούλα ένα ιδιωτικό ελικοπτεράκι να πας στο παιδάκι σου να το δεις και να έρθεις. Εμένα και δεν μου τα κάνουν αυτά. Αυτοί παίρνουν τα παιδιά τους και τα πάνε. Εγώ μπορώ που δεν έχω λεφτάκια. Έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι από το 2009 που μας έμπλεξε ο τραγικός ΓΑΠ, σε αυτή την περιπέτεια έχουν φύγει πάνω από 500,000 νέοι Έλληνες. Αυτό είναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο χτύπημα για την Ελλάδα. Mm. Αυτή τη στιγμή... Και σου λένε τώρα ότι είμαστε μυαλά. Υπάρχουν πάρα πολλά ελληνικά μυαλά αναγνωρισμένα στο εξωτερικό. Τα πληρώνουν οι ξένοι τα μυαλά. Τα πληρώνουν τα παιδιά. Και δεν είναι ότι... Εγώ βλέπω και κινέζικες εταιρείες που παίρνουν τον άλλον, βλέπουν ότι μπορεί να το έχει, το σπουδάζουν, τον αναλαμβάνουν και τον έχουν δικό του. Μέχρι... Εγώ φοβάμαι βέβαια και αυτές τις εταιρείες, γιατί πιέζουν τα παιδιά μην αυτό. Ξέρεις που αυτοκτονούν και τέτοια. Ναι. Το φοβάμαι και αυτό. Ξέρεις τι φόβος υπάρχει. Άσε με. Απ' τη μία πληρώνονται τα νέα παιδιά έξω, απ' την άλλη είναι έξω. Έτσι, είναι έξω. Και προσφέρουν σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή, εγώ βλέπω που η σύζυγός μου είναι στον κλάδο της υγείας. Γιατροί οι νοσηλευτές έχουν φύγει. Όλοι. Οι περισσότεροι. Οι καλύτεροι νοσηλευτές δηλαδή, στη Γερμανία είναι οι σύζυγό μου, τη σύζυγό μου την έχουν από κοντά. Έλα στην Κύπρο, έλα στη Γερμανία, έλα στην Αγγλία. Η Κύπρο δεν έχει νοσηλευτές και θέλει σαν τρελή. Θα σου πω κάτι τώρα. Έλα στην Αγγλία. Είχα πάει το 2007-2008 να μάθω ταχύρυθμα αγγλικά. Και πάω στην Αθήνα και μου λέει αυτός, όχι, δεν θα μάθεις αγγλικά. Θα μάθεις γερμανικά. Γιατί μου λέει είσαι ζεστός άνθρωπος και χωρίς να έχεις την ειδικότητα σε στέλνω στη Γερμανία τώρα, μου λέει, για δουλειά νοσηλευτική. Έλα. Και έτσι μου μπήκε και η ιδέα μετά και τελείωσα την νοσηλευτική. Μετά πήγα στο γιο μου, μου λένε κάνουν κρά για νοσηλευτική. Δεν έχουν νοσηλευτές. Άλλο που εγώ δεν έχω κάτσει τώρα να κάνω και 6 μήνες πρακτική. Ναι, σωστά είναι και πρακτική. Και δεν μπορώ κιόλα τα αίματα, εγώ δεν θέλω. Άλλο να μου πούνε να είμαι σε ένα νηπιαγωγείο σε τέτοιο. Έχω τελειώσει και βρέφω νηπιαγωγείο, όμως μπορούσα να παντρέψω νηπιαγωγείο και κάτι τέτοιο με παιδάκια. Αλλά πρέπει να κάνω αίματα. Αλλά άλλο θέλω να πω ότι από τότε ο άνθρωπος μου είχε πει ότι κάνουν κρά στη Γερμανία για Έλληνες. Και στην Αγγλία. Γιατί είναι ζεστοί οι Έλληνες. Είναι ζεστοί άνθρωποι. Και αυτός μου έλεγε εμένα, ναι, θα σου μάθω γερμανικά και θα φύγεις κατευθείαν να πας για δουλειά. Άλλο που δεν το έκανα εγώ, έμπλεξα μάλλον μετά. Ξεκίνησα εκπομπής εδώ, τέλος πάντων, δεν το άφησα έτσι. Δεν το έκανα. Αλλά από τότε μου το λέγανε. Από τότε δηλαδή, γιατί είμαστε και οι δουλευταράδες είμαστε οι Έλληνες. Είμαστε καλοί, καλοπροαίρετοι. Καλοπροαίρετοι σίγουρα. Και έξω δεν είμαστε, δεν κάνουμε ζημιές. Και έξυπνοι. Και έξυπνοι και αποδοτικοί όταν θέλουμε. Ναι, όταν θέλουμε. Και όταν είμαστε και σε ένα πλαίσιο έτσι λίγο πιο σφιχτό, αποδίδουμε καλύτερα. Περισσότερο, ναι. Λοιπόν, παιδιά, χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κωνσταντίνος, λοιπόν, πάμε ξανά. Καραμάνης. Καραμάνης Κωνσταντίνος. Καραμάνος, Καραμάνης Κωνσταντίνος. Κουλίτσι Παναγιώτα. Κουλίτσι Παναγιώτα, κάπα κάπα, τα δύο κάπα μου ήρθατε. Καραμάνης Κουλίτσι. Β3 Νότιος Τομέας Αθηνών. Με τον Νίκη, καλή Νίκη λοιπόν. Καλή. Με τον Νίκη, καλή Νίκη. Ορίστε, το φτιάξα. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να σε καλά. Καλή επιτυχία. Αγαπημένοι μου λοιπόν, να μην ξεχάσουμε τον Αντώνη, τον Φιλιππέο, την Κυριακή.
Την Κυριακή είναι ο Αντώνης ο Φιλιππέος, 7 η ώρα στο... Αυτή την Κυριακή. Ωραία. Την ημέρα της μητέρας την Κυριακή. Στον Πολύχωρο, στο παλιό Φάληρο, στο Δημαρχείο. Και την Ιωάννα την Πετσά, στο Λυκαβητό, το Σάββατο, 8 η ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Φιλιά. Γεια σας. Καλή επιτυχία στα παιδιά της Νίκης. Λοιπόν, κάτσε να βάλω τα λογότυπα για να κλείσει.